Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, απόψε, έχω τη μεγάλη χαρά και την τιμή να είναι εδώ στο στούντιο ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Να τον δούμε και να τον ευχαριστήσω και να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα, πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα σοι ο Θεός. Δόξα ο Θεός. Από υγεία. Από υγεία. Και αισιοδοξία. Και αισιοδοξία. Και πρέπει να αισιοδοξούμε πάνω απ' όλα. Τη φύση μου είμαι, όπως φαντάζομαι και εσείς, αισιόδοξος. Γιατί αν κοιτάξουμε την περιραίουσα κατάσταση, ναι, δεν είναι και πολύ ευίωνη. Έτσι είναι. Έχετε δίκιο. Mm. Θέλω να σας πω, αν δεν έχετε αντίρρηση, το συνηθίζω στις μεγάλες συνεντεύξεις, στις 2 ώρες, γιατί θα είμαστε 2 ώρες μαζί, θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές, να βγει ο κόσμος, να θέσει απευθείας εσάς ό,τι θέλει να ρωτήσει. Νομίζω ότι είναι καλό, δημοκρατικό και ωφέλιμο για μια δημοκρατική συζήτηση. Αυτό εγώ το πρώτο ξεκίνησα, ξέρετε. Εσείς το πρώτο ξεκίνησατε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι. Πριν απ' όλα, πριν από 3 ώρες, φίλες και φίλοι, μου ήρθε μια επιστολή γραμμένη στο χέρι, πρόεδρε, από ένα συμπολίτη μας. Μάλιστα, φίλες και φίλοι, ο φάκελος δεν είχε γραμματώσιμο. Προφανώς είναι σε τέτοια οικονομική δύσκολη θέση ο άνθρωπος που έφερε εδώ το φάκελο και μου έστειλε αυτή την επιστολή, όπου λέει συγκλονιστικά πράγματα και θα ήθελα, νομίζω θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσετε κι εσείς, όπως και οι τηλεθεατές μας, τι γράφει αυτός ο άνθρωπος στο γράμμα που μου έστειλε. Και έχω βάλει τον τίτλο «Εμίλιε, ντρέπομαι που σου στέλνω αυτή την επιστολή, αλλά...» «Εμίλιε, καλημέρα. Είμαι 52 χρονών, 3 χρόνια άνεργος, με κάρτα ανεργίας, δεν με παίρνουν στη δουλειά λόγω ηλικίας. Θα κάνω καμιά δουλειά στη γειτονιά για χαρτζιλίκι. Ο γαμπρός μου 20 ευρώ θα μου δώσει, η κουνιάδα μου ένα πιάτο φαγητό. Πόσο θα το κάνουν αυτό? Από το κοινωνικό παντοπολείο, μία σακουλίτσα τρόφιμα κάθε 6 μήνες και αν. Το κοινωνικό παντοπολείο της Αγίας Βαρβάρας είναι για να κοροϊδεύουν τον κόσμο και να τον κάνουν να νιώθει μηδενικό. Χρωστάω 1,5 χρόνο ενίκεια, παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι με την ιδιοκτήτρια, που κι αυτή βεβαίως έχει 1,000 δίκια. Όσο για τους λογαριασμούς μου, καταλαβαίνεις, όλα πλήρωτα. Μένουμε σε αυτό το σπίτι 13 χρόνια. Έχω μία κόρη και ένα εγγονάκι 3 μηνών. Άλλο βάσανο κι από εκεί. Ήμασταν νοικοκυρέοι και τώρα αλλού πατάμε και αλλού βρισκόμαστε. Είμαστε με κατάθλιψη και εγώ και η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου έπαθε καρδιολογικό πρόβλημα με όλα αυτά. Πρώτα δούλευα σε γνωστή εταιρεία εξατμίσεων. Το 2013 με απέλυσαν. Και εμένα μη μου λένε κοινωνικά παντοπολία και αλληλεγγύη, να μου φέρουν αποδείξεις ότι μου έχουν δώσει το οτιδήποτε εκτός από αυτά που σου έγραψα παραπάνω. Αυτό το γράμμα να το δώσεις να το διαβάσουν οι καλεσμένοι σου. Αλλά όλοι τους μιλάνε εκ του ασφαλούς. Χρειαζόμαστε τρόφιμα έλεος. Λέει ο συμπολίτης μας, χρειαζόμαστε τρόφιμα έλεος. Ντρέπομαι. Πού αλλού να απευθυνθώ? Αν νομίζεις ότι κάποιος μπορεί να μας βοηθήσει, έχει καλός και ευχαριστώ. Εμίλιε, η πείνα και το κλάμα δεν έχουν χρώμα. Κομματικά εννοώ. Αν θέλεις, όλα τα στοιχεία μου, για του λόγου του αληθές, μπορώ να σου τα δώσω. Σου γράφω το κινητό της κουνιάδας μου. Εμείς δεν σηκώνουμε το σταθερό, γιατί από την άλλη άκρη της γραμμής είναι ο μπαμπούλας ή τράπεζα εννοώ. Και μου γράφει τα στοιχεία. Τον άνθρωπο τον λένε Σταμάτη, δεν θα διαβάσω το επίθετό του, δεν χρειάζεται. Με παρακαλεί μάλιστα τα στοιχεία του να μην ακουστούν στην τηλεόραση. Τι άλλο να κάνω, Εμίλιε? Σε ντρέπομαι, αλλά δεν έχω άλλες επιλογές. Μόνο τον 4ο όροφο και κάτω. Και τελειώνει με τη λέξη η επιστολή ντρέπομαι. Αγαπητέ φίλε Σταμάτη, έχω και τον αγαπητό πρόεδρο εδώ και σ' ακούει, όπως σ' ακούνε και χιλιάδες κόσμος αυτή τη στιγμή. Πρώτον, να μην ντρέπεσαι. Δεύτερον, εγώ θέλω να πω, επειδή μας βλέπουν τηλεθεατές από όλες τις κοινωνικές ομάδες, πλούσιοι, μεσαίοι, φτωχοί κτλ. Σε 1, 2, 3 ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια οικονομική άνεση. Είτε μας βλέπουν από την Εκάλη, είτε μας βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, πετυχημένοι που είστε έξυπνοι, λεφτάδες και μπράβο σας και καλά κάνετε και πετύχατε. Είτε μας βλέπετε από την Εκάλη, είτε μας βλέπετε από την Κηφισιά, είτε μας βλέπετε από τη Φιλοθέη, είτε μας βλέπετε από το Κολωνάκι. Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέλω να στείλουμε τρόφιμα σε αυτόν τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος ζητάει μόνο τρόφιμα. Τίποτα άλλο περισσότερο. Όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει, και το email μου το προσωπικό υπάρχει,
και το τηλέφωνο του κόντρα υπάρχει, το βλέπετε, και θέλετε να κάνετε μια καλή κίνηση για αυτό το ζευγάρι, να την κάνετε. Φίλε Σταμάτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έστειλες αυτή την επιστολή. Νομίζω ότι είναι μια επιστολή, αγαπητέ Πρόεδρε, γεμάτη αλήθεια, γεμάτη πόνο, γεμάτη αγωνία και καταγράφει αυτό που ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι και τα κανάλια και οι εφημερίδες καταγράφουμε πλέον, διότι έχουμε εθιστεί στα 6 χρόνια των μνημονίων. Να, κάποτε κάναμε ρεπορτάζ, κάποτε στα συσίτια, στις ουρές κτλ. Τώρα αυτό έγινε συνήθεια και σου λέει άλλος τι να στείλω εγώ συνεργείο να καταγράψω, ας πούμε, την ουρά. Δεν είναι είδηση. Δεν είναι είδηση πια. Είναι πλέον καθεστώς η φτώχεια, η πείνα, η απεσιοδοξία και η κατάθλιψη. Όπως μας είπε ο φίλος μας ο Σταμάτης. Και το τηλέφωνο είναι το μήνυμα μάλλον, ναι, είναι αντιπροσωπευτικό μιας, ναι, κατηγορίας ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι μια προσωπική υπόθεση του φίλου μας, του κυρίου Σταμάτη, πιστεύω, mm-hmm, αλλά ότι είναι αντιπροσωπευτικό ενός ποσοστού ανθρώπων μεγάλου. Μεγάλο ποσοστό. Μπορεί να είναι και 15% και 20%. Της ελληνικής κοινωνίας. Που να μην έχουν δηλαδή ούτε τα βασικά, πρόεδρε. Οι άλλοι δεν στείλανε γράμμα, ναι, αλλά μπορεί να είναι σε χειρότερη θέση. Μάλιστα. Είναι πολύ συγκλονιστικό το ποσοστό. Αν αυτό είναι έτσι που το πιστεύω. Λέτε, 15-20% μιλάμε. Βέβαια, γιατί είναι οι άνεργοι, δεν είναι ένα 30%. Οι άνεργοι είναι, οι καταγεγραμμένοι ανεργοί αυτή τη στιγμή είναι πάνω από το 25%. Ναι, ωραία. Ναι. Και η μη καταγεγραμμένη θα την κάνει 30%. Πολύ περισσότερο, ασφαλώς. Από το 30% των ανέργων, άκρες με θείους, παππούδες και μανάδες, πόσοι έχουν, τη μισή. Ναι. Η άλλη μισή είναι στην περίπτωση αυτή. Ναι. Χτυπάνε τα κινητά διαρκώς τώρα. Θα είναι, μπορεί φίλοι, μπορεί γνωστοί. Χτυπάνε τα κινητά εδώ, τα ακούει ο πρόεδρος, που θα θέλουν προφανώς. Εν ονόματι αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, ακούστε πρόεδρε τώρα, γιατί, ναι, εγώ με την, είναι η πρώτη φορά, θα το πω, συγκλονίστηκα με την επιστολή αυτή. Δεν ξέρω, με έπιασε ένα ρήγος μέσα μου. Μια στεναχώρια μεγάλη με έπιασε. Λέω, η Ελλάδα δεν αξίζει τέτοια συμπεριφορά από κανέναν. Οι Έλληνες δεν αξίζουμε αυτό το πράγμα. Είμαστε λαός έξυπνος, οξυδερκής, εργατικός λαός. Είμαστε ένας λαός ο οποίος χτίζει όνειρα για το μέλλον. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη πατρίδα, πρόεδρε. Και οι πολίτες χρειάζονται μια καλύτερη τύχη και κυρίως και μιλάω για τους νέους Έλληνες. Εδώ έχω ήδη μηνύματα. Δεν θα πω ονόματα, από φίλους μου. Του Αποστολία δεν χρειαζόμεθα το όνομα. Λοιπόν, ήδη έχω φίλους οι οποίοι δεν θέλω χρήματα. Δεν θέλω να του δώσουμε. Μου στέλνουν μηνύματα, θα στείλουμε χρήματα. Δεν θέλω χρήματα. Θέλω, ευχαριστώ πάρα πολύ Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επικοινωνήσουμε μαζί και θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον κύριο Σταμάτη, από την Αγία Βαρβάρα καταλαβαίνω. Με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Έχει και εγγονάκι, έχει μια κόρη παντρεμένη. Ήθελα να την ξεκινήσω έτσι την εκπομπή, δεν είχα σχέδιο. Αλλά λέω, θα σας ενδιαφέρει και εσάς όπως ενδιαφέρει τον κάθε σκεπτόμενο Έλληνα που περνάμε αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία. Αυτή και ορθώς πράξατε. Τη στενοπό πρόεδρε των μνημονίων. Αλλά το ατύχημα είναι, σας είπα, ότι δεν είναι μόνος ο κύριος. Είναι αντιπροσωπευτικός μιας κατηγορίας ανθρώπων. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, δυστυχώς. Χαίρομαι για σας, είτε σας συμπαθώ, είτε δεν έχει καμία σημασία αυτό, είτε πιστεύω σε αυτά που λέτε. Σας συμπαθώ. Αυτό είναι δεδομένο, σας συμπαθώ. Χαίρομαι για σας πρώτον ότι δεν είστε αυτό που λέμε από πολιτικό σόι. Δηλαδή, είστε ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, πολιτικός μηχανικός νομίζω στο επάγγελμα, Βασίλης Λεβέντης κτλ. Δεν είστε από τζάκι πολιτικό. Και παρότι πυροβοληθήκατε επί δεκαετίες, είχατε στόχο προσήλωση και πίστη σε αυτό. Και την αντοχή και τα καταφέρατε. 35 χρόνια. Στον πάγκο. Πυροβολούμενος και στον πάγκο. Δεν είναι, αντέχει κανείς να είναι πυροβολούμενος τόσο καιρό. Έτσι είναι αλήθεια. Τώρα, εσείς ξεκινήσατε κάπως. Την Ένωση Κεντρών την είχατε φτιάξει με τον Γιώργο Παπανδρέου, τον αδελφό του Ανδρέα Παπανδρέου. Όχι, το 90 την έφτιαξε. 92 την ιδρύσαμε. Ναι. 92 την ιδρύσαμε. Ναι. Είχατε συνεργαστεί τότε με τον αδελφό του Ανδρέα Παπανδρέου για ένα διάστημα. Με είχε παρακαλέσει ο Ζήγδης πριν πεθάνει. Γιατί ο Γιώργος αυτός, ο αδελφός που λέτε. Ο αδελφός του Ανδρέα. Ζούσε ένα δράμα, το οποίο δεν το ξέρετε. Δηλαδή. Δηλαδή ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος, ναι, είχε αφήσει το σπίτι στον Ανδρέα υπό τον ρόλο να πληρώσει ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου Ανδρέας, ναι, ναι, να πληρώσει το φόρο κληρονομίας για τη βίλα της Κυβέλης. Μάλιστα. Η οποία ήταν η μητέρα του Γιώργου. Η Κυβέλη ήταν η μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου. Ναι.
Ναι. Να πληρώσει το φόρο, γιατί ήταν, είχε μεγάλο κτήμα στην Κηφισιά. Ναι. Και ο φόρος κληρονομίας ήταν αρκετά μεγάλο ποσό, που δεν το είχε ο Γιώργος. Και το αφήνει ο Γιώργος Παπανδρέου του Ανδρέα όλο το σπίτι, με τη συμφωνία να πληρώσει ο Ανδρέας το φόρο κληρονομίας. Ναι. Μάλιστα. Δεν το πλήρωσε ο Ανδρέας. Και έτσι ξεκίνησε μια έχθρα μεταξύ αυτών. Δεν είχαν καλή σχέση. Θυμάμαι ότι δεν είχαν. Αν και δεν τα βγήκαν πολύ νέο. Προέκυψε από αυτή την ανακολουθία. Και τι έκανε αυτός ο Γιώργος. Πούλησε το σπίτι. Πούλησε και εκ του τιμήματος του... είπε στην εφορία κράτα. Μάλιστα. Και το πούλησε φτηνά. Το πούλησε δηλαδή άρον-άρον. Κατάλαβα. Δεν μπορούσε να κάνει αποδοχή. Η εφορία θέλει τα λεφτά της πριν γίνει το συμβόλαιο. Μάλιστα. Κάνανε λοιπόν με ένα συμβιβασμό. Και εκ του τιμήματος δέχτηκε ο αγοραστής να πληρώσει πρώτα την εφορία. Αυτά τα ξέρω καλά γιατί μου τα είχε διηγηθεί. Ναι. Και ήταν πικραμένος, ήταν άνεργος. Είχε και κάποια αναπηρία το παιδί αυτό. Είχε ταλαιπωρηθεί. Ναι, είχε ταλαιπωρηθεί. Ναι. Είχε ταλαιπωρηθεί. Αβοήθητος από τον Ανδρέα. Αβοήθητος από τον Πρωθυπουργό. Ναι, Ανδρέα Παπανδρέου. Άσχημο αυτό. Πολύ άσχημο. Αν είναι έτσι που το λέτε. Και έτσι τον είχα πάρει εγώ, παρακαλούμενος υπό του Ζήγδη. Για να αισθάνεται ότι είναι και σε ένα περιβάλλον. Και ότι κεντρό. Κάνει κάτι σημαντικό ενδεχομένως στη ζωή του. Που ήταν για τη ζωή του κάτι. Κατάλαβα. Εσείς πώς ξεκινήσατε την πολιτική σας. Μετά το χρησιμοποίησαν όμως κάποιοι και λέγανε αφού πήρε ο Λεβέντης δηλαδή αυτόν, ενώ είναι ξέρω εγώ ανάπηρος, άρα και ο Λεβέντης δεν είναι. Καλά. Δηλαδή χρησιμοποίησαν κάποιοι την προσπάθειά μου να δείξω μεγαλείο. Τη βοήθεια δεν πρέπει να είναι γιος του Γεωργίου Παπανδρέου. Μάλιστα. Του κέντρου της Δημοκράτης. Δεν μπορούσε να περιφέρεται ως πένις. Είναι αλήθεια ότι εσείς ήσασταν στο στόχαστρο της έντονης κριτικής και της χλέβης. Είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο. Είχαν βρει με το παραμικρό. Για πολύ καιρό, παρόλα αυτά, η αντοχή σας πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη. Ναι. Η αντοχή η δική σας πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη και βλέπετε εγώ ότι. Εγώ έζησα τον δικοματισμό. Τον δικοματισμό, λέτε. Κύριε Μίλια, σε όλο του το μεγαλείο. Παρότι είχατε κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία για υποψήφιση. Πότε κατέβηκατε υποψήφιση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κατέβηκα ακριβώς. Εγώ ήμουν το 1992. Με Νέα Δημοκρατία. Όχι Νέα Δημοκρατία. Κατέβηκα ως συνεργαζόμενος. Α, μάλιστα. Και απλά η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία τότε μη μετέχουσα. Όπως και το Κουκουέ δεν μετείχε. Είχαν σαμποτάρει εκείνη την εκλογή. Εκεί ήμουν απέναντι στο Μαγκάκι. Και οι πολίτες της Νέας Δημοκρατίας και της αριστεράς με είχαν ψηφίσει. Είχα κάνει η πρώτη καλή εμφάνιση που έκανα πανελληνίως. Σας ψηφίσαν και ήταν το 1992 για την έδρα που έχασε ο Τσοβόλας από το ειδικό δικαστήριο. Το ειδικό δικαστήριο. Εκείνη. Και έγιναν οι εκλογές 5 Απριλίου του 1992. Δηλαδή με την πολιτική πρόεδρε πόσα χρόνια ασχολιόσαστε. Από το 82 πρωτοκατέβηκα για δήμαρχος. Στον Πειραιά. Στον Πειραιά. Από το 82. Πειραιωτάκι είμαι. Γεννήθηκα στη Μεσίνη. Ναι. Αλλά σε ηλικία 6-7 ετών ήρθα στον Πειραιά στα Ταμπούρια. Πειραιωτάκι. Επιτρέπετε να ρωτήσω την ηλικία σας, είναι προσωπικό δεδομένο. Το 51 γεννηθής είμαι. Είμαι 65 τώρα. Νεότατος είστε. Και εγώ δεν τα πιστεύω αυτά που λένε ότι πρέπει να είσαι πολύ νέος για να είσαι στην πολιτική κτλ. Αν ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του ότι μπορεί να είναι χρήσιμος για την Ελλάδα, ας είναι και 70 ετών. Άξι, και 75. Δεν έχω ακόμη κάνει κάτι για την Ελλάδα. Τώρα μπήκα στη Βουλή. Ναι. Προσπαθώ κάποια πράγματα να κάνω. Δεν έχω ακόμη εισακουστεί από τα άλλα κόμματα. Mm-hmm. Αλλά δεν εγκαταλείπω. Εχθές είχαμε τον Ανδριανόπουλο ένα διαπληκτισμό. Ποιον Ανδριανόπουλο? Τον Ανδρέα. Τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Τον πρώην Υπουργό επί Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Έγινε ένα. Πού τσακώθηκατε? Τσακώθηκα. Εντός εισαγωγικών. Εγώ δεν τσακώνομαι. Ναι. Στο Λίδρα. Στο Λίδρα, έγινε στο ξενοδοχείο. Ένα συνέδριο. Ναι, ναι. Και βγήκα και είπα ότι λέω ένα, λέω δύο, λέω πέντε πράγματα, κανένα δεν εισακούστηκε. Με την αριθμητική υπεροχή που έχουν το 153, ψηφίζουν αυτοί ό,τι θέλουν. Ναι. Δεν βρέθηκε ένα σωστό να πω. Ναι. Είπα 20 πράγματα. Το ένα δεν μπορούσε να το σωστό. Πούνε, ναι. Και αισθάνομαι, λέω, άσχημα, γιατί επιπλέον αισθάνομαι άσχημα γιατί μιλάμε στη Βουλή. Μας επιτρέπουν και μιλάμε, αλλά στο τέλος στην ψηφοφορία κάνουν το δικό τους. Ναι. Και αισθάνομαι λίγο προδομένος ότι αγωνίστηκα επί χρόνια και μπήκα σε μια βουλή στην οποία δεν παράγω τίποτα. Είμαι μόνο υπερασπιστή. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Και μόνο ο λόγος, ας πούμε, και μόνο αυτό που λέτε, περνάει στον κόσμο. Ναι, ναι. Και μερικοί μπορεί να το θέλουν. Αυτό είπα λοιπόν, να ότι είμαι στενοχωρημένος, είπα. Ναι. Ναι. Αφού μίλησα λοιπόν εγώ και είπα ορισμένα πράγματα, σηκώνεται μετά ο Ανδριανόπουλος. Και λέει,
κύριε Λεβέντη, λέει, τότε γιατί αγωνιστήκατε να μπήκετε σε μια τέτοια βουλή στην οποία τίποτα δεν προσφέρεται, δεν λειτουργεί σωστά. Και εγώ, λέει, ξέρετε, γιατί έφυγα. Έφυγα γιατί δεν άντεχα κι εγώ να μην προσφέρω τίποτα. Μάλιστα. Είπε, βρήκε ως λόγο της αποχώρησής του από την πολιτική τον ίδιο το δικό μου, ότι δεν εισακούετο. Ναι. Και αναγκάστηκα λοιπόν και δευτερολόγησα, αφού τελείωσε ο κ. Αυγιανόπουλος, και του λέω, τι μου συστήνετε, να φύγω, να εγκαταλείψω? Εγώ μπήκα για να αλλάξω κάποια πράγματα. Θέλετε με το ένα εξάμηνο αμέσως να εγκαταλείψω και να φύγω? Όχι, βέβαια. Ενώ εσείς, λέω, φύγατε, αλλά αφού διατελέσατε 10 χρόνια υπουργός, που μπορούσατε τότε, φαντάζομαι, κάτι να αλλάξετε. Και σε οικονομικά υπουργεία, ο Αυγιανόπουλος. Και μια φορά σε υπερυπουργεία, 4. Μια εποχή. Υπερυπουργός. Ναι, είχε εμπορίου, οικονομικών. Είχαν και τότε υπερυπουργεία. Ήταν μια εποχή. Μάλιστα. Του επί Μητσοτάκη, του Μητσοτάκη, ναι, στην περίοδο 90-93, που ήταν υπερυπουργός. Είχε 4 υπουργεία. Μάλιστα. Και την έδρα του την είχε στο Υπουργείο Εμπορίου. Τον θυμάμαι γιατί είχα. Δηλαδή, αυτός ήταν μέσα στο σύστημα 10 χρόνια. Και ποτέ δεν τον πείραξε που στη Βουλή υπάρχουν παράλληλοι μονόλογοι και η πλειοψηφία κάνει με το ζόρι κουμάντο και δεν λογαριάζει κανέναν. Ναι. Και είπα επίσης και ένα άλλο, ότι όλοι οι άλλοι διαβάζουν τους λόγους. Εσύ απ' έξω. Όχι, αφήστε αυτό. Έχει κάνει εντύπωση αυτό. Ναι. Αυτό αλλά, έχει κάνει εντύπωση. Ότι αυτό, πάτε χωρίς χειρόλογο. Άλλο αυτό. Αυτό μπορεί να είναι αυτό ένα φυσικό τάλαντο. Αυτό το είχαν οι μεγάλοι πολιτικοί. Ναι. Μπορούσε, ναι, είναι, μπορεί να είναι ένα φυσικό τάλαντο αυτό. Τώρα τους βλέπω όλους. Αλλά με χαρτιά έχουμε πάνε. Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Μίλια. Ναι. Ότι ο προηγούμενος τα διαβάζει. Ναι. Βγαίνω εγώ λοιπόν και λέω, που μπορεί να πω και κάτι σοφό. Παρότι είμαι απλός άνθρωπος, μπορεί να πω και κάτι σπουδαίο. Ο επόμενος πάλι τα διαβάζει. Άρα τη δική μου ομιλία δεν την παίρνει υπόψη του. Κανείς. Άρα μόνο για τον κόσμο από τη Βουλή, από το κανάλι της Βουλής. Πάντως ο κόσμος σας παρακολουθεί. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ βλέπω με ενδιαφέρον ότι σας έχουν και ψηλά οι δημοσκοπήσεις. Αν τις πιστεύετε. Ναι, δεν ξέρω αν τις πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Θα σας πω. Τις είχα καυτηριάσει μέχρι πρότινος, ναι, όλες τις δημοσκοπήσεις, ναι, ναι, διότι δεν με βάζανε καθόλου στο ερωτηματολόγιο. Καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή πριν πω στη Βουλή. Ναι. Δεν με βάζανε καθόλου. Αφήσει μπήκα στη Βουλή, με βάζουν αναγκαστικά την Ένωση Κεντρών. Τη βάζουν στο ερωτηματολόγιο. Ναι. Οπότε πάλι πιστεύω ότι με ρίχνουν λίγο. Δηλαδή γιατί εγώ... Σας κρατάνε χαμηλά. Βλέπω ότι, δηλαδή πιστεύω ότι όταν δίνουν 4,5, ναι, που δώσαν τώρα τελευταία, ναι, αλλά βλέπω άλλα, εγώ πιστεύω έχω 6. Και μάλιστα δεν λένε και όλα ότι είναι χωρίς αναγωγή. Δηλαδή, όταν βγάζουμε ένα κόμμα, ναι, και λέμε 4,5, πρέπει πρώτα να πούμε ότι αυτό το ποσοστό είναι χωρίς αναγωγή, είναι επί του 72, λόγω χάρη, το άλλο 28. Κάνοντας αναγωγή, ναι, 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 γίνεται το 4,5, γίνεται παραπάνω. Για όλα τα κόμματα. Για όλα. Για όλα τα κόμματα. Για όλα. Ναι. Να το πούνε όμως ότι το 4,5. Μερικές δημοσκοπήσεις το λένε. Ελάχιστοι. Μερικές δημοσκοπήσεις το λένε. Γεγονός είναι πάντως ότι δεν έχετε εξαφανιστεί δυναμικά. Ναι. Έτσι, ναι. Τώρα που είναι και σε απαξίωση αντελώς. Και αυτό το έχω πετύχει με 3 ομιλίες στη Βουλή. Θα σας πω και γιατί εσείς εφιώς ακολουθείτε, κατά τη γνώμη μου, μία στρατηγική συχνών εμφανίσεων. Αυτό έχει δύο δρόμους. Ή θα καείτε, ή θα σας βγει σε καλό. Ναι. Νομίζω ότι σας βγαίνει θετικά. Ναι. Νομίζω ότι σας βγαίνει, εντάξει, θετικά. Βγαίνετε συχνά. Προσπαθώ να λέω κάτι, να μην είμαι επαναλαμβανόμενος απλός. Μάλιστα. Δηλαδή, με ωμέγα το απλός. Ναι, ναι. Δηλαδή, να μην είμαι ρουτίνα. Ναι. Να λέω τα ίδια. Προσπαθώ να λέω πάντα κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε... Και θα σας πω και κάτι άλλο καλό. Μια και σας είπα για τον Αυγιανόπουλο. Εχθές, ναι, είχε ο Βενιζέλος, έχει ιδρύσει μια πολιτική, έτσι, τροποδινά εταιρεία. Ο Βαγγέλης, ο Βαγγέλης. Ή κύκλος. Εύσιλον, ναι, κύκλο. Ναι, ναι, ναι. Εύσιλον, ναι, κύκλο. Βεβαίως. Και με καλή. Ο Βεντζέλος με καλή. Εγώ πάω. Με καλή. Που, δεν, που κανονικά αυτές δεν έπρεπε να πάω, γιατί είναι όλοι πασοκτζίδες και όλοι δικοί του. Έχετε επαγορεύεται ακροατή... να πάτε σε ακροατήριο που, ναι, έχει, αλλά... μέλη άλλου κόμματος, ας πούμε, δεν πειράζει. Εντάξει, όχι, αλλά είναι όλο δική του. Είχε το Σιμίτι, κοιτάξτε, είχε συγκεκριμένα άτομα. Είχε το Σιμίτι, το Στουρνάρα. Αμάν. Να δούμε ποιους άλλους. Παπαδήμο. Είχε τον Χαρδούβελη. Κατάλαβα. Είχε άτομα συγκεκριμένης... που ήταν επί των ημερών του νοοτροπίας. Συγκεκριμένης νοοτροπίας. Υπερασπή... Πολλοί λένε ότι αυτοί μόνο που αναφέρατε μας έχουν καταστρέψει. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, πιθανότατα, ναι. Θα σας πω λοιπόν. Ναι. Είπε ο Βενιζέλος ότι ανέλαβε το κόστος,
το κόστος. Ο μόνος, ενώ οι άλλοι έκαναν υπεκφυγές, ανέλαβε το κόστος και πήγε το Πασόκ από 40 τόσο. Στο 4. Το πήγε στο 4. Αλλά, και το έκανε χάρη της πατρίδας, ανέλαβε αυτό το κόστος που μπορούσε και αυτός, λέει, έτσι είπε, να έκανε το παγόνι, να του παίξει και αντιμνημονιακός. Ναι, ο Βενιζέλος αντιμνημονιακός. Ναι, ναι. Λέω, ρε παιδί μου, το συμφέρον του. Καλά, όλα τα έχουμε δει. Το συμφέρον. Μεσά στους πολιτικούς τα έχουμε δει όλα. Το συμφέρον του εδώ που τα λέμε. Ναι, ναι. Το συμφέρον του ποιο είναι. να έκανε και αυτός ότι ο Σαμαράς για 2 χρόνια ήταν αντιμνημονιακός ο Σαμαράς. Βεβαίως ήταν. Και μετά έγινε μνημονιακός. Για να γίνει πρωθυπουργός. Και τώρα ξανά η Νέα Δημοκρατία αντιμνημονιακή. Ποιος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντιμνημονιακή η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ψηφίσει τίποτα. Άλλο αυτό, αλλά όχι και αντιμνημονιακή Νέα Δημοκρατία. Θα μας πρέπει να μας κάψει ο ουρανός, θα πάει. Στη Βουλή είναι αντιμνημονιακή. Δεν το βλέπω. Απλά μιλάνε για άλλο μείγμα πολιτικής. Απλώς εγώ αυτό που καταλαβαίνω, έτσι, με τις λίγες γνώσεις δε που έχω. Δεν στηρίζει το μνημόνιο. Δεν θα ψηφίσει. Καταλαβαίνω ότι κάνει κριτική ότι εσύ δεν το εφαρμόζεις καλά το μνημόνιο Τσίπρα. Ναι. Αν ήμουν εγώ, το εφαρμόζω καλύτερα. Έτσι, αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, αλλά και το γενικό κατηγορητήριο όμως, προσέξτε, μέχρι το Σεπτέμβριο ψήφιζε για να μην φύγουμε από το ευρώ. Ναι. Τώρα γιατί δεν ψηφίζει? Δεν υπάρχουν κίνδυνοι να φύγουμε? Γιατί θέλει να ρίξει τον Τσίπρα. Θέλει να ρίξει τον Τσίπρα. Άρα, χάριν του να έρθει στην εξουσία, βεβαίως, αλλάζει κάθε φορά στάση. Αυτό είναι καινούργιο, πρόεδρε. Δεν είναι κάτι γνωστό. Αυτό ναι. κάνουν τα κόμματα εξουσίας. Ο Βενιζέλος, λοιπόν, για να επανέλθουμε, είπε ότι εγώ δεν έπαιξα τέτοια παιχνίδια ανάλογα με τις συνθήκες να αλλάζω. Σήκωσε ένα σταυρό και με έφτασε αυτό στο 4%. Μάλιστα. Ο Σταυρός. Αυτό ναι, δηλαδή ότι ήταν ειλικρινής και πήρε το Σταυρό του Μαρτυρίου και... Παρενέβην λοιπόν εγώ και είπα ότι οι ξένοι κατηγορούν ότι δεν κάνατε καθόλου μεταρρυθμίσεις, ότι όλες οι κυβερνήσεις από το 9 σηκώσατε λίγο πολύ το βάρος δανείων και μνημονίων. Ναι. Χάσατε πελατεία, γιατί η Νέα Δημοκρατία από το 40 τόσο που έπαιρνε. Εξαφανίστηκε. Χάσατε πελατεία, αλλά μεταρρυθμίσεις δεν κάνατε, κοροϊδεύατε. Αυτό είναι το ένα. Ναι, με αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα οι ξένοι να μην πιστεύουν. Και γι' αυτό έφτασε η Λαγκάρτ προχθές μόλις και είπε ο πολιτικός κόσμος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του στην Ελλάδα. Εννοώντας ότι όλοι κρύβονται γύρω από την πελατεία και υποκρίνονται. Φτάσαμε στο σημείο να μας κοροϊδεύει και η Λαγκάρτ. Ναι, ναι, ναι. Τότε λοιπόν είπα εγώ του Βενιζέλου, σηκώθηκα και είπα ότι αναλάβατε το βάρος να ψηφίσετε μνημόνια, που είναι ένα βάρος, θανατώνει ένα κόμμα το μνημόνιο, αλλά μεταρρυθμίσεις δεν κάνατε, δεν τα βάλατε με το βαθύ κράτος, το βαθύ δημόσιο, με τη διαφθορά, με τη διαπλοκή, με το ένα μετάλλο. Δεν τα βάλατε, με αποτέλεσμα η θυσία σας να είναι μεγάλη με ατομική θυσία, αλλά να μην έχει κανένα όφελος κανένα αποτέλεσμα για τη χώρα. Κατά τη γνώμη μου... Και στενοχωρήθηκε και μου λέει ιδιαίτερα του δεν έπρεπε να πείτε τέτοιο πράγμα. Λέω, μα κοιτάξτε, αν δεχόμουν την άποψη ότι θυσιάστηκε, εν δικαίω, τότε είμαι κακός που δεν τον στήριξα. Τα λέτε έτσι, είναι. Έτσι, αν είχε σωστό αποτέλεσμα. Εσύ έπρεπε να το πω. Έπρεπε να το πείτε. Ναι. Τα λέτε έξω από τα δόντια γενικά. Ναι, ναι. Δηλαδή έχω δηλώσει εδώ πέρα φοβερές. Εντάξει, τώρα εκεί τι θα βρεις, ψάχνεις θα βρεις. Λέτε ωραία, αλλά πράγμα. Σε ποιον είπε, λέει, quiz, ας πούμε, φίλες και φίλοι, σε ποιον είπε ο Βασίλης Λεβέντης να πάει να πνιγεί και να κόψει το λαιμό του? Στον Αλέξη τον Τσίπρα. Ναι, εντάξει, αυτό. Είπατε να πάει να πνιγεί. Αν δεν με ακούει, ακούστε πώς, να σας πω και πώς το είπα, που σίγουρα θα το λέγατε κι εσείς. Μου είπε κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος είναι, με προκάλεσε με στη Βουλή και μου λέει δεν σε ακούει το ένα, δεν σε ακούει το άλλο. Δεν βλέπεις, λέει, τι. Λέω, ακούστε, εάν. Εγώ αυτά που προτείνω θα είχε όφελος να τα ακούσει για διπλές, τριπλές συντάξεις να κόψει. Καταλάβατε. Ναι. Πρότεινα τέτοια πράγματα. Να αφαιρέσει παθογένειες. Τον συνέφερε. Δεν τα κάνει αυτά. Θα κόψει το λαιμουδάκι του. Δηλαδή, έτσι το πάντα. Βέβαια, έτσι το πάντα. Αυτό υπονοούσα. Πάντως έχετε σκληρή γλώσσα και δεικτική γλώσσα. Απλά προσπαθώ με γλαφυρότητα κάθε φορά να εκφράσω ότι ο απλός πολίτης. Εγώ όταν κατεβαίνω από το Βήμα, λένε όλοι η κοινή λογική. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αυτό λένε. Αυτό είναι αλήθεια. Σαν απλός πολίτης μιλάω. Εύληπτα να το καταλάβει και ο χωρικός στα Γρεβενά. Όλος ο κόσμος δηλαδή. Ναι. Όλος ο λαός. Ναι, δεν απευθύνομαι στην ελίτ. Γιατί... Εγώ λοιπόν είμαι ένας απλός πολίτης σήμερα. Ξεχάστε το επίθετό μου, ξεχάστε δημοσιογραφίες, ξεχάστε κόντρα τσάνε. Σαν φίλοι τα λέμε. Σε ένα σαλόνι να πούμε ό,τι θέλετε. Ο Βασίλης ο Λεβέντης είναι μνημονιακός, είναι με τα μνημόνια, θέλει μνημόνια ο Βασίλης ο Λεβέντης? Θα σας πω. Αν ήμουν το 9 λοιπόν, η απάντησή μου
Έρχομαι το 9, πέστε ότι είχα την Πρωθυπουργία, να το πω έτσι, που ο Θεός θα, και ο λαός θα αποφασίσει αν ποτέ την αποκτήσω. Δεν το αποκλείεται. Δεν τη ζητώ, ζητώ προ τη Δεν το αποκλείεται. Δε, αν ο λαός μου την αναποθέσει στο κεφάλι μου, θα κρίνω εκείνη την ώρα αν μπορώ να σηκώσω τόσο μεγάλο βάρος. Λοιπόν, εάν ήμουν το 9 που τέθηκε το θέμα, ναι, της κρίσης, ότι πάτε για μνημόνια αν δεν πάρετε μέτρα, εγώ θα έβγαινα στο λαό και θα έλεγα, προλαβαίνουμε να μην μπούμε σε μνημόνια και δανεικά αν κόψουμε, ξέρω εγώ, ένα 10-15% από τις συντάξεις τις μεγάλες. Από τις συντάξεις μεγάλες. Τις μεγάλες, πάνω από 1.000 ευρώ. Μην είναι πολλές στην Ελλάδα οι συντάξεις πάνω από... Δεν ξέρω, θα το βρούμε. Λέω πρώτον, δεύτερον, ναι, αν κόψουμε από τη δεύτερη και τρίτη σύνταξη τα μισά. Αν κόψουμε από τους πλούσιους εντελώς τη σύνταξη. Όπως κάνανε στην Αυστραλία. Υπάρχει και ένα στην Αυστραλία κόψαν τη σύνταξη. Η σύνταξη τελείωσε. Όταν λέει, στην Αυστραλία, ποιος είναι αυτός που λέγεται πλούσιος, δηλαδή από πόσα λεφτά. 3.000 δολάρια. Μηνιαίος. Μηνιαία. Από τόκους ή από. Δηλαδή, πρόεδρε, ένας Έλληνας σήμερα που βγάζει 3.000 ευρώ εδώ στην Ελλάδα είναι πλούσιος. Και βγάζει από τόκους. Από τόκους. Και ενίκεια. Και νίκια, μάλιστα. Αυτόν τον λέτε πλούσιο. Αυτό τον λέει Αυστραλία. Όχι, εσείς σε ποιον τον λέει Αυστραλία πλούσιο και δεν του δίνει το χιλιάρικο τη σύνταξη, του το κόβει. Τελείως. Τελείως. Του δίνει μόνο φάρμακο. Έχει υπερήθαλψη δηλαδή. Ναι, και νοσήλια. Δωρεάν υγεία κτλ. Ναι, ναι, ναι. Του αφαιρεί λοιπόν το ποσό τη σύνταξη και προφανώς αυτό το μοιράζει καλύπτει στους χαμηλότερους. Σε κάτι ανθρώπου σαν το. Τώρα ξέρετε τι. Σταμάτη, πώς τον είπατε εκείνο. Στο φτωχό συμπολίτη μας. Σταμάτη. Βεβαίως. Και θέλω να σας πω. Ο Σταμάτης και... λοιπόν τώρα, ναι, αντί να εκπληπαρεί. Να ζήσει θέλει ο άνθρωπος. Ναι, αντί να κάνει αυτό, θα μπορούσε ένα οργανωμένο κράτος κόβοντας από τους πλούσιους που ζουν έτσι κι αλλιώς, δεν πεθαίνουν αν τους αφαιρέσουμε τη σύνταξη. Να πάρει ένα 500-άρικο Σταμάτη και να έχει μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια όσο η οικονομία σηκωθεί. Φίλε Σταμάτη, τώρα που το αναφέρει ο πρόεδρος, γιατί του έκανε εντύπωση για να το ξαναφέρει στην κουβέντα. Έχω μηνύματα. Μαχαιριά είναι. Φίλε Σταμάτη, μαχαιριά. Για ένα πολιτικό, όταν βγαίνει ο πολίτης και λέει δεν έχω τρόφιμα, τι νομίζετε ότι είναι? Είναι μια μαχαιριά μέσα στο μάχη. Αν έχει μέσα σου, αν έχει σε αισθήματα και φιλότιμο. Ναι. Τι είναι αυτό? Να σας ρωτήσω κάτι, που είπα, το χέρι στην καρδιά. Κόφτε το μισό μισθό των βουλευτών, είπα στο Βούτσι. Δεν απαντάει. Μα απαντήσει τώρα. Κάνω έκκληση και από αυτή την εκπομπή. Είναι 7.000 ο μισθός του βουλευτή. Ζητώ να πάει 3.500. Μέχρι όσο είναι κρίση. Αυτό είναι άξιο συγχαρητηρίων. Θα σας πω και κάτι αυτό άλλο. Αυτό που λέτε δημοσίως, ναι, πραγματικά ναι, ναι, σας το λέω. Θα το φωνάξω και. Πότε είναι, Παρασκευή πρωί. Την Παρασκευή έχετε για θα το πρώτο παρακολούθησε την ομιλία. Βεβαίως, σας παρακολουθώ. Και ναι, έλαβα μια επιστολή. Λέτε από 7.000 νομιμιστός να πάει 3.500 των βουλευτών. Ναι. Και όσοι, τουλάχιστον στην πενταετία της κρίσης. Μέχρι να τελειώσει. Γιατί η κρίση. Πράγματι οι βουλευτές, οι νέοι, βενζίνη να βάλουν και να τρέχουν όλη μέρα. Να λέμε και την αλήθεια. Χρειάζονται τα 3.500. Ναι. Εντάξει, τα 3.500 είναι ένα ποσό λογικό. Χρειάζονται τα 3.500. Είναι ένα λογικό ποσό. Γιατί υπάρχουν και έξω από ναι, πολλά. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Αλλά την ώρα που άλλος ο Σταμάτης δεν έχει να φάει, ναι, θα πάρεις 3.500 κύριε, όχι 7. Πώς θα το κάνω. Θέλω να σας πω ότι για το Σταμάτη, το φίλο μας τώρα που συζητάμε και εσείς ευαισθητοποιηθήκατε και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, έχω μηνύματα μέχρι και από τη Γερμανία. Που θέλουν τον άνθρωπο να τον βοηθήσουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν θα επικοινωνήσουμε με όλους. Φιλάνθρωποι και καλοί άνθρωποι. Ήθελα να σας ρωτήσω πριν, επειδή λέτε με το χέρι στην καρδιά κτλ. Ξέρετε, πολλές φορές μου λέει ο κόσμος ότι οι πολιτικοί μας λέτε ψέματα. Δηλαδή, κάνετε θέατρο, είστε υποκριτές γενικά οι πολιτικοί, ότι τα λέτε αυτά για να μας παραμυθιάζετε, να μας εγκλωβίζετε και να σας ψηφίζουμε. Δηλαδή, από αυτά που λέτε, ούτε τον δέκατο δεν πιστεύετε στην ουσία. Ο πολιτικός, η εμπειρία η δικιά σας ποια είναι? Διατηρεί τα αισθήματά του, τα έχει. Αν εγώ ήμουν αυτής της τάξης που λέτε, της κατηγορίας αυτής, αυτών όχι, που εγώ λένε δεν ψέματα. Λέω, σας προσωπικά, όχι, λέω, γενικά, να, πω, να πω για τον εαυτό μου. Ναι. Χωρίς να, όχι ότι θέλω να τον εξαιρέσω, ναι, αλλά από τον κανόνα της διαφθοράς. Αλλά άλλο λέω. Αν ήμουν αυτής της κατηγορίας, θα είχα συνεργαστεί με κάποια κόμματα. Δεν θα άντεχα 35 χρόνια αυτή την αποξένωση. Ξέρετε, αυτή η αποξένωση είναι. Είναι μια αποξένωση από όλα. Ο πολιτικός όταν έξω από τη Βουλή. Εγώ μέσα στη Βουλή βρήκα αστυνομικούς, βρήκα αυτοκίνητα κρατικά, βρήκα μέσα. Εννοείται προστασία. Ναι, 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 όλα αυτά. Μέχρι να μπω στη Βουλή ήμουνα εγώ. Μόνος σας. Μόνος μου. Χωρίς ιδιαίτερα, χωρίς τίποτα. Άντεξα όμως.
35 χρόνια. Κάνουμε νομίζω μια ειλικρινή κουβέντα. Ναι. Εσείς χορηγούς, οικονομικούς χορηγούς είχατε στα χρόνια αυτά της πορείας σας, της πολιτικής, δηλαδή είχατε επιχειρηματίες, γιατί ακούμε ότι πάνε επιχειρηματίες και δίνουν λεφτά στα κόμματα, σε πολιτικούς αρχηγούς, σε βουλευτές. Εσείς είχατε ποτέ σας πλησιάσαν επιχειρηματίες να σου πούνε, Βασίλη, αγαπητέ πρόεδρε, πάρε αυτό για να κινηθείς προεκλογικά, ας πούμε, για τις δαπάνες σου. Οι επιχειρηματίες δεν ψάχνουν για κόμματα που είναι απ' έξω. Τι θα του προσφέρει ο Λεβέντης τώρα με το 06? Μάλιστα. Μου, τι θα του προσφέρει, τι θα του κάνω εγώ αυτόν τον επιχειρηματία? Ο επιχειρηματίας θέλει κόμματα έτοιμα. Που θα μπουν που έχουν βουλευτές. Να έχουν βήμα στη Βουλή. Να ψηφίζουν. Όταν μπήκατε στη Βουλή, άλλαξε το σκηνικό. Όταν μπήκαμε στη Βουλή, εγώ δεν έχω χρόνο ούτε να τους δω. Κοιτάξτε, όλο το διάστημα, δεν θέλω να πω ψέματα, έκανα επισκέψεις. Είχα ένα κουπόνια και έκανα επισκέψεις. Γιατί πώς θα βγάλω τα παράβολα, πώς θα βγάλω. Σε επιχειρηματίες. Σε παράδες που λέμε. Αλλά τα λεφτά που έπαιρνα είναι μηδαμινά. Ναι. Μηδαμινά δηλαδή σε σχέση με τα παράβολα. Οι υποψήφοι δικοί μου δεν πλήρωναν όλοι και τους καλούς μάρτυρες. Δεν πλήρωναν το παράβολό τους οι περισσότεροι. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε, σε 400 άτομα να βάζεις τα παράβολα. Mm-hmm. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Από όταν μπήκατε στη Βουλή και δείχνει το κόμμα ότι πραγματικά έχει μια δυναμική κτλ. Αυτό είναι, φαίνεται, ναι. Δεν χρειάζεται πολύ κουβέντα. Άρχισαν να σας καλεί αυτό η διαπλοκή, το σύστημα της διαπλοκής, δηλαδή μεγαλοεπιχειρηματίες. Ναι, ακούσαμε για παράδειγμα, μου έκανε εντύπωση το εξής πρώτο και θα σας το πω. Άκουσα ότι μιλήσατε επί Μακρόν με τον πρεσβευτή της Γερμανίας. Ναι. Και πολλοί άρχισαν να κάνουν διάφορα σενάρια μετά από αυτή τη συνάντηση. Λέει Λεβέντης με τον πρεσβευτή της Γερμανίας, λέει τον άνθρωπο της Μέρκελ και του Σόιμπλε. Τι δουλειά έχει ο Λεβέντης? Γιατί τη δουλειά, κόμμα της Βουλής είναι. Ναι. Ένα κόμμα... Πού τον είδατε καταρχήν? Τον είδατε στη Βουλή, στο γραφείο σας στη Βουλή. Και όχι στην πρεσβεία της Γερμανίας. Μάλιστα. Απέφυγα να πάω. Σας κάλεσε στην πρεσβεία και δεν πήγατε. Ναι, ναι. Και του είπατε, έλα εσύ. Παρακάλεσα να έρθει στο γραφείο μου, ακριβώς για να μην θεωρηθεί ότι έχω τίποτα μυστικό να συζητήσω. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Ποιο ήταν το θέμα της συνάντησης αυτής, ποιο ήταν? Ο Γερμανός ήθελε να σας δει. Ναι, αυτός ήθελε να με δει. Τι σας ήθελε ακριβώς? Και δεν με είδε μόνο ο Γερμανός, με είδε και ο Γάλλος, με είδε και ο Αμερικανός. Σας είδε και ο Αμερικανός. Και ο Αμερικανός. Πολύ... Τι σας λένε, πρόεδρε, οι ξένοι πρόεδρε? Ακούστε, σας πω πρώτα γιατί πρώτος ήρθε ο Γερμανός. Ναι. Από τις μεγάλες χώρες εννοώ τώρα. Ναι, ναι. Ο Γερμανός στην αρχή ήθελε να βολιδοσκοπήσει αν χρειάζεται ο Τσίπρας βουλευτές, αν υπάρξουν βουλευτές και του φύγουν, αν θα είχα διάθεση να βοηθήσω. Ενδιαφερόταν δηλαδή, ναι, αν θα είχε... Λέει, εσείς τι θα κάνετε? Δεν μου είπε δεν μου είπε βοηθήστε. Ναι. Απλά μου είπε, αν αύριο η κυβέρνηση δεν έχει το 153 και... Δηλαδή αν είχε αποχωρήσει από εκεί βουλευτών, ναι, από την κυβέρνηση, τι θα κάνω? Αν είστε διατεθειμένος, ναι, να βοηθήσετε τον κύριο Τσίπρα. Τι θα κάνω? Εκεί λοιπόν του είπα εγώ ότι μπήκα στη Βουλή με εντολή κάποιου κόσμου που είχε κουραστεί από τα διακόμματα, το δικοματισμό. Και εάν εγώ τώρα πήγαινα με τον Τσίπρα, θα κινδύνευα, καταρχάς του είπα, να χάσω τον κόσμο που με στήριξε. Γιατί ο κόσμος δεν μου είπε μπε στη Βουλή, κύριε Λεβέντη. Γιατί αν ήθελε Τσίπρα, θα πήγαινε απευθεία στον Τσίπρα. Ναι. Ο ψηφοφόρος μου, έτσι, ναι. Δεν θα ψήφιζε. Σωστό. Είναι λοιπόν, αισθάνομαι λίγο άσχημα. Λέω, δεν μπορώ να πάω. Δεύτερον, του λέω, του έχω στείλει του κύριου Τσίπρα. Θα το θεωρούσατε δηλαδή, σαν εντός εισαγωγικών λέξη, προδοτική κίνηση στον κόσμο που σας εμπιστεύτηκε. Στον κόσμο που με ψήφισε. Αυτό του είπα του Γερμανού. Ναι. Πάντως, γιατί τέτοιο ενδιαφέρον ο Γερμανός πρέσβης για τον κύριο Τσίπρα? Συγγνώμη, λεφτά δίνουν. Ναι. Τα δίνουν σε μια κυβέρνηση ετοιμόρροπη, για την οποία ακούγεται ότι μπορεί να φύγουν 2, 3, 5. Ναι. Εσείς αν δίνατε λεφτά, δεν θα εξετάζατε οι άλλοι τι πώς σκέφτονται? Την επόμενη μέρα. Πώς σκέφτονται? Ναι. Θα τα δίνατε έτσι? Μα αν έφευγε σήμερα, λέω υποθετικά, ναι, όπως το λέμε. Τώρα κάνουμε κουβέντα, ναι, όπως το λέμε, πέστε, έτσι ωραία και απλά. Ναι. Ας πούμε ότι έφευγε ο Τσίπρας. Και ερχόταν ποιος άλλος? Θα ερχόταν ο Κυριάκος, λογικά. Ο Μητσοτάκης. Μέσω εκλογών. Ναι. Ναι, εμείς δεν μιλάγαμε για εκλογές. Εσείς μιλάγατε για οικουμενική. Για εκείνη την ώρα μιλάγαμε. Για εκείνη την ώρα, γίνεται μια ψηφοφορία και δεν παίρνει το 153. Μάλιστα. Εσύ, κύριε Λεβέντη, επειδή είσαι υπέρ του ευρώ. Θα στηρίζατε. Ήξερε ότι είμαι υπέρ του ευρώ. Για να μην πέσει η κυβέρνηση. Ναι. Αυτό. Διατίθεστε. Εκεί λοιπόν του εξήγησα ότι εγώ έστειλα 9 σημεία πρόταση την ίδια μέρα που γίνανε οι εκλογές στον κύριο Τσίπρα. Την επιστολή των 9 σημείων. Ναι, ναι. Και του την επέδωσα του Γερμανού. Ζητώντας αυτά, δεν μου απάντησε καθόλου. Πώς μπορώ να πάω εγώ να δώσω σε ένα πρωθυπουργό που δεν ούτε μου απάντησε? Άκουσα όμως τον κύριο Φλαμπουράρη, ναι, ο οποίος είναι εξ απορρίτων πολύ στενά κοντά, ναι, στον κύριο Τσίπρα, πολύ επιστήθιος φίλος και συνεργάτης. Ναι.
ότι τα 4-5 σημεία του Λεβέντη, λέει, από την επιστολή των 9, ναι, είναι πολύ συμπαθητικά. Τα είδανε δηλαδή με ενδιαφέρον. Και έτσι τα άλλα 4 όμως ήταν αντιπαθητικά. Έπρεπε να τα δει όλα τα σημεία. Συγγνώμη, όχι. Όταν εκφράζεις κάποια πράγματα για να πατάξουμε τη διαφθορά, για να κόψουμε παθογένειες, δεν μπορεί να λες τα μισά τα εγκρίνω, τα άλλα μισά συνεχίζω να έχω παθογένειες. Πάντως μου κάνει εντύπωση το εξής. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα καρκίνωμα, ο γιατρός πρέπει να το βγάλει όλο. Το μισό άμα κόψει, τι εγχείρηση γίνεται? Αποτυχημένη. Ναι. Να σας πω, επειδή εσείς ο άνθρωπος... Με το Φλαμπουράρι, βέβαια, οφείλω να σας πω. Έχετε καλή σχέση από το καταλαβαίνω. 30 ετών. Τον ήξερα και από εργολάβο. Α, επειδή είναι μηχανικός και ο κύριος Φλαμπουράρης. Είναι συνάδελφοι. Και είναι χαμηλών τόνων και είναι ούτε κλέφτης είναι. Είναι ένας άνθρωπος... Ποιος τον είπε κλέφτη? Έφτασε η Νέα Δημοκρατία να τον πει. Καλά, τώρα αυτά είναι. Η Νέα Δημοκρατία ψακουλεύει τα ποδενές και μην ξεχάσεις και σου λείπει ένα χαρτί και σε λέει αμέσως κλέφτη. Ναι. Τα ξέρετε τώρα. Έτσι είναι. Εσείς οι πολιτικοί έτσι κάνετε. Ναι, δεν είναι. Όλοι γενικώς. Εδώ στην υπόθενή σου πρέπει να εξετάζεις μήπως έβγαλε λεφτά με βρώμικο τρόπο. Ναι. Αυτό είναι πρέπει να εξετάζεις. Δηλαδή, το άσχημο είναι όχι αν ξέχασε, αν ξέχασε ο Βλαμπουράρης ένα χαρτί και δεν το έβαλε. Αυτό... Αν ο πολιτικός τα παίρνει δηλαδή. Βλαμπουράρης είναι βέβαια. Αν παίρνει μίζες. Αυτό παίρνει... δεν πρέπει να είναι το τιμωρηταίο. Το τιμωρηταίο αυτό είναι. Και όχι αν ο Βλαμπουράρης. Οι πολιτικοί τα παίρνουν με ομοιχρονιώτα. Είχε μια εταιρεία. Την οποία όταν μπήκε στη Βουλή, επειδή απαγορεύεται, αποχώρησε. Αλλά επειδή δεν έβρισκε, φαίνεται, αμέσως τρόπο να αποχωρήσει, έκανε ιδιωτικό συμφωνητικό αντί συμβολέου. Είναι έγκλημα. Η αίσθηση που έχετε, πρόεδρε. Ναι, είναι δεν ότι, έκλεψε ότι... λεφτά ο Φλαμπουράρης. Σύμφωνοι είμαστε. Ναι. Είμαστε σύμφωνοι. Ναι. Κάποιοι πολιτικοί τα παίρνουν, μίζες. Τι πιστεύετε? Προφανώς. Για να κάνουν πολυτελή γραφεία. Καμπάνιες πολυτελείς, να μπορούν να δίνουν φακελάκια σε δημοσιογράφους, σε συγκροτήματα. Βίλες να κάνουν. Όλα αυτά. Ε? Ναι, οι βίλες, αλλά και οι πολύ ακριβές καμπάνιες. Ναι, ναι. Δεν γίνονται με, δεν γίνονται... με ψήρες. Με κανονικό τρόπο. Με τη δουλειά δηλαδή. Εννοείται. Να σας πω, αυτό που έρχονται τα μηνύματα, βλέπετε καταιγιστικά. Και μπορείτε σε λίγο, θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές, φίλες και φίλοι. Βλέπετε και το κρόλο από πάνω. Να ρωτήσετε ό,τι θέλετε τον κύριο Λεβέντη. Λέτε διαρκώς περί οικουμενικής. Ναι. Όχι, δεν λέω οικουμενική. Εβραίος πέλματος. Απλά πέρασε η λέξη. Γιατί Χρυσή Αυγή και Κουκουέ δεν μπορεί να είναι μέσα. Δηλώνουν εναντίον της Ευρώπης. Δηλαδή δηλώνουν το κογλύφους. Βρίζουν, άρα δεν πρόκειται να είναι. Να βάλουμε μέσα στην κυβέρνηση Κουκουέ. Κουκουέ και Χρυσή Αυγή το αποκλείεται. Εσείς το αποκλείω. Οι ίδιοι με τη στάση του, με το μηδενισμό του, καταγγέλουν την Ευρώπη. Άρα πού να του στείλουμε να διαπραγματευτούν αυτού? Τώρα, το ιδανικό για σας ποιο θα ήταν σήμερα, δηλαδή θα, όλα τα κόμματα αυτό που λέμε του ευρωπαϊκού τόξου, του δημοκρατικού ευρωπαϊκού τόξου. Ναι, είπα λοιπόν, να γίνει μια κυβέρνηση με όλα αυτά τα κόμματα. Τι θα έκανα το 9, ναι. Τι θα έκανα εγώ το 9. Εγώ δεν θα έκανα μνημόνια, αλλά θα έλεγα την αλήθεια. Έχασε την ευκαιρία αυτή και ο Καραμαλής το 9. Πριν παραιτηθεί μπορούσε να το κάνει, πριν κάνει εκλογές. Ναι. Να πει, όταν ήρθε ο Σουφλιάς απ' έξω και του είπαν η Ευρώπη... Ζητάει άμεσα μέτρα. Γιατί η οικονομία μας ήταν σε μνημόνια. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Του είπε ο Σουφλιάς. Ναι, ναι, ναι. Ο Καραμαλής τότε προτίμησε να κάνει εκλογές να στρίψει. Σου λέει, γιατί αν πάρω σκληρά μέτρα και πάμε μετά σε εκλογές, γιατί ήταν μετά το θέμα Προέδρου το Μάρτιο, ναι, ναι, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει ένα 10-15% άμα κόψει. Και τότε έχασε με πολλές μονάδες. Έχασε με 10 μονάδες. Φανταστείτε πόσο θα είχαν αν έκοβε και μισθούς. Δεν είχε το θάρρος. Πάντως τότε δεν έλεγε παροχές. Από ό,τι θυμάμαι, ο δεν έκοψε όμως ούτε ένα ευρώ. Ναι, αλλά δεν έλεγε ότι θα αυξήσω κτλ. Από την Ευρώπη ο Παπανδρέου έλεγε λεφτά υπάρχουν. Από την Ευρώπη του ζητήθηκε 15-20% να κόψει. Μάλιστα. Ο Καραμαλής. Εσείς τι θα κάνατε τότε? Εγώ τι θα έκανα εκείνη την ώρα? Θα έκανα στο λαό μια διακήρυξη και θα έβγαινα με τους ξένους μαζί τι ακριβώς μου ζητούν και θα έλεγα τι θέλετε. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση, ή μόνος μαζί και με τους άλλους, μια κυβέρνηση οικουμενική, να κάνουμε μαζί τη λιτότητα, ή θέλεις ελληνικέ λαέ να προχωρήσεις στο ζάλογο και να μπεις στο τούνελ των μνημονίων και ο Θεός βοηθός. Θα έλεγα την αλήθεια στον κόσμο. Γιατί ο Προβόπουλος τους κάλεσε και τους δύο, και τον Κώστα τον Καραμαλή και τον Γιώργο τον Παπανδρέου, και τους είπε για το πάρτε άλυμα. Μέτρα, γιατί αλλιώς θα έχετε ακέραιη την ευθύνη. Σωστό είναι αυτό. Είναι αλήθεια. Ναι. Τώρα, στον κόσμο που μας βλέπει, ποια είναι, πρέπει να είναι η σημερινή αλήθεια? Δηλαδή, τι πρέπει να πείτε στον κόσμο, σε τι κατάσταση είμαστε? Δηλαδή, χάθηκε το 9 μια ευκαιρία να γλιτώσουμε από τα μνημόνια κάνοντας οικειοθελή λιτότητα.
Σωστό. Αυτή την νοικιοθελή λιτότητα έκανε η Ισπανία και η Ιταλία και γλίτωσαν. Ναι, αλλά μας έβαλε ο Γιώργος, ο Παπανδρέου, ναι, μας έβαλε. Έφαγε χρόνο και πήγε το Μάιο στο Καστελόριζο. Συνεννοήθηκε με τον κύριο Στροσκάν τότε και μας βάλανε στον Μάιο. Και πήγε στο Καστελόριζο. Γι' αυτό και ο Γιωργάκης έχει μηδαμινή απήχηση και θα σας πω τι έγινε. Εγώ, επειδή ο Γιώργος Μαύρος είχε ιδρύσει την Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις, κόμμα της Ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας, ναι, έστειλα επιστολή όταν αποφασίσαμε τους βουλευτές μας να στείλουμε μια επιστολή στην Ευρώπη που να ενταχθούμε. Ναι. Σε ποια ομάδα. Mm-hmm. Και πήραμε τα κοιτάπια, λέμε, και ναι, μεν εμείς μια νέα πορεία θέλουμε σαν Ένωση Κεντρών, αλλά πρέπει και ιστορικά να είμαστε δεμένοι με τις ρίζες. Mm-hmm. Και όταν είδαμε ότι ο Γιώργος Μαύρος ίδρυσε κόμμα της Ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας, κάναμε επιστολή στη Σοσιαλιστική Διεθνή. Ναι. Προς ένταξη. Mm-hmm. Προς εξέταση των δυνατοτήτων ένταξης. Ένταξης, ναι. Ναι. Προς διερεύνηση, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί μας απάντησαν αμέσως, συμφωνούμε, αλλά θα έρθει αντιπρόσωπός μας σε επαφή μαζί σας. Μάλιστα. Περνάνε 15 μέρες, ήμουνα στις Σέρες και με παίρνει ο Γιωργάκης. Ο Γιώργος. Παπανδρέου. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι με θέλει για θέματα συνεργά που συζητάνε ποτάμι, Πασόκ, δεν συζητάνε για... Και τώρα συζητάνε, ναι, πάλι. Ναι. Για την κεντροαριστερά. Ναι. Νόμιζα γι' αυτό. Ναι. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Αυτός λοιπόν μου λέει, έχω μπροστά μου το φάκελό σας με το αίτημά σας για τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Ηρέμησε η καρδιά μου, πήγε στις θέσεις, γιατί τι συνεργασία να κάνω εγώ με τον Γιώργο τώρα. Με τίποτα. Είναι καμένο χαρτί. Είναι καμένο χαρτί, λέτε. Όπου είπα, με το που ακούσανε στην Ένωση Κεντρών, ότι και απλά, που δεν ήταν έτσι, εγώ έστειλα στη Σοσιαλιστική Διεθνή χαρτί και με πήρε ο Γιώργος. Εγώ ευνηδιάστηκα. Στον Γιώργο ποτέ δεν θα έστερνα. Όχι, δεν τον εκτιμώ, προσέξτε. Ναι. Γιατί έκανε το μεγάλο έγκλημα το 9, αντί να έχει το θάρρος να βγει στο λαό να πει «εσφάλαμε» και να καλέσει και τη Νέα Δημοκρατία να κάνουν μια κυβέρνηση να σωθεί η χώρα. Θα είχαμε βγει από το μνημόνιο τώρα, από το 2011. Mm-hmm. Πήγε εκεί, είπε, υπάρχουν λεφτά αρχικώς. Και το ροκάνησε 6 μήνες, 7 και έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο. Έπρεπε να έχει δικαστεί για αυτό το πράγμα. Γιατί από εκεί ξεκίνησε ο γκρεμός. Γιατί στα μνημόνια, ξέρετε κύριε Λιάτσο μου, εύκολα μπαίνεις, πολύ δύσκολα φεύγεις. Τώρα θα σας τα ρωτήσω όλα αυτά, ναι, και θα έρθουμε στην οικονομία. Τώρα, επειδή είπατε ότι είναι καμένο χαρτί ο Γιώργος Παπανδρέου, ναι, οι άλλοι της κεντροαριστεράς, δηλαδή Σταύρος Θεοδωράκης και Φόφη Γεννηματά, που πάνε να κάνουν κατάσταση τώρα. Ο Σταύρος Θεοδωράκης. Τι γνώμη έχετε για αυτούς? Είναι καλό παιδί σαν δημοσιογράφος. Να έρθει να κάνει εδώ. Πολύ αυτή... καλός δημοσιογράφος. Ναι, πολύ καλός στις έρευνες. Και καλό παιδί. Δεν το συζητάμε. Είναι καλό παιδί. Δεν το συζητάμε. Ο κάθε δημοσιογράφος μπορεί να ιδρύσει κόμμα. Μα είναι δυνατόν? Όχι. Μπορεί ο Θεοδωράκης να μιλήσει για την οικονομία? Μπορείτε να κάνετε τη συζήτηση με τον Θεοδωράκη που κάνουμε τώρα εμείς? Δεν θα μπορέσετε. Στο επίπεδο που την κάνουμε. Με συγχωρείτε πολύ και δεν το λέω προς υποτίμηση του. Ναι. Από επιχείρηση. Λέτε ότι είναι άσχετος με τα οικονομικά. Δεν ξέρει τα οικονομικά. Η πολιτική γι' αυτό, ναι, είναι, ναι, ένα κεραμίδι που του πέφτει στο κεφάλι. Το ανετέθη ρόλος. Ακούστε, όταν... Ποιο είναι το ανετέθη? Θα σας πω. Ναι. Θα σας πω. Το ανετέθη όταν ίδρυσε το ποτάμι ο Θεοδωράκης. Ναι. Όταν ίδρυσε το ποτάμι ο Θεοδωράκης. Τότε τα κόμματα τα πρώτα πιάνανε 120. Είχαν αρχίσει και δεν πιάνανε το 151. Πέφτανε. Ναι. Αλήθεια. Και τότε έκαναν συγκυβερνήσεις για να γίνει κυβέρνηση. Σωστό. Κάποιοι λοιπόν προφανώς επιχειρηματίες που θέλανε να σχηματιστεί κυβέρνηση, βλέποντας ότι το πρώτο κόμμα πιάνει 120, σου λέει, γιατί να έχουμε ανάγκη μετά το τρίτο, το τέταρτο, κάτσε να κάνουμε και ένα κόμμα τσόντας. Δηλαδή ή ένθεν να σχηματίζεται κυβέρνηση. Πώς αλλιώς τον βγάλανε στα κανάλια αμέσως? Δηλαδή τη μία ίδρυσε το κόμμα και την άλλη μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σε όλα τα κανάλια. Δηλαδή είναι... και ενώ αυτό το οποίο έδινε ως εικόνα δεν ήταν εικόνα σοβαρού πολιτικού οντότητος, δηλαδή που θα ποντάραμα πάνω του για να φτιάξουμε ένα μεγάλο κόμμα. Δηλαδή του προσφέρθηκε λανσάρισμα πολλαπλάσιο της πολιτικής του. Της πολιτικής υποδομής του, λέτε. Που εσωκλείεται. Δηλαδή, πρόεδρε, λέτε ότι είναι δημιούργημα το ποτάμι, ναι, επιχειρηματιών. Ναι. Αυτό λέτε. Είναι, ναι, πολύ, ναι, σοβαρό αυτό. Γιατί δεν θα μπορούσε... Αυτό το στηρίζεται δεν κάπου. Θα μπορούσε, όσες φιλίες και αν είχε, ναι, δεν θα μπορούσε να έχει τέτοιο λανσάρισμα από όλα τα κανάλια. Δηλαδή, προβαλόταν διαρκώς αυτό, λέτε. Ήταν πρωτοφανές το λανσάρισμα αυτό. Ναι, στα και μεγάλα κανάλια. Ναι, στα μεγάλα, απευθείας. Και μετά επιβλήθηκε σε όλα. Βάλανε και στις δημοσκοπήσεις και έληξε ο αγών. Μόνο που ξέχασαν ένα πράγμα. Ότι όσο κι αν προς στιγμήν πάρει δύναμη κάτι,
Αν δεν έχει έρμα πολιτικό, θα ξεφουσκώσει. Θα ξεφουσκώσει. Αυτό το ξέχασα. Δηλαδή βλέπετε ότι τελειώνει το ποτάμι. Το ποτάμι κατ' εμέ έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Λες, και οι συζητήσεις, δεν μέσα, οι συζητήσεις για την κεντροαριστερά. Ναι. Δεν είναι συζητήσεις για την κεντροαριστερά. Αλλά. Είναι προσπάθεια ενότητας μήπως ξαναμπούν στη Βουλή και το Πασόκ και το ποτάμι. Και, γιατί και το Πασόκ κινδυνεύει. Και το Πασόκ κινδυνεύει. Όταν βλέπω εγώ την Γεννηματά να ανεβαίνει στη Βουλή και να τρέμει όταν μιλάει. Τι εννοείται να τρέμει. Εγώ βλέπω ότι είναι η στεντόρια φωνή, έχει δυναμισμό. Εγώ βλέπω κάτι άλλο όμως με το μάτι το δικό μου. Για ποιες είσαι στέντυρος πολύ. Έχει τρεμούρα, μην της φύγει κανένα χαρτί από μπροστά. Έχει άγχος δηλαδή αυτό. Ναι. Και βλέπω επίσης ότι πριν ανέβει, κοιτάει συνέχεια τα χαρτιά της. Έχει άγχος. Ναι, ναι. Εμείς δεν το βλέπω. Δηλαδή, σαν θεατής, ας πούμε, στην τηλεόραση, δεν το έχω δεν καταλάβει. Το βλέπετε αυτό. Φωνάζει πολύ, είναι δυναμική, έτσι μου φαίνεται. Άρα, αν πάρει ο αέρας, εγώ την αγαπώ. αν πάρει καρδιά, ο αέρας, ναι, ναι. Αν φυσήξει, κάνει ανεμιστήρα. Ευτυχώς που έχει air condition η Βουλή. Και τη πάρει κανένα χαρτί από μπροστά τη. Δεν θα ξέρει τι να πει. Θα τελειώσει. Έτσι λέτε, πρόεδρε. Ναι, δεν πιστεύω να κάνετε χιούμορ τώρα. Το λέτε σοβαρά. Το πιστεύω. Είναι πολύ καλή, αλλά δεν σημαίνει επειδή λέγεται γεννηματά ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας παράταξης. Το βάρος δηλαδή διατήρησης. Εδώ θέλει το Πασόκ σήμερα θέλει ένα βάρος διατήρησης. Ποιος θα μπορούσε, ο Βενιζέλος δηλαδή. Ο Βενιζέλος έχει κάψει και αυτό στο χαρτί του με εκείνα τα πρόωρα να γίνει αρχηγός. Ναι. Έχει δημιουργήσει την εικόνα. Συνεργασία του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία του κάνει καλό του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος δεν θα είναι, πιστεύω, με το Πασόκ την άλλη φορά υποψήφιος. Α. Ναι. Πού θα πάει. Γιατί στις ομιλίες. Μήπως πάει στη Νέα Δημοκρατία. Μήπως πάει με τον Κυριάκο. Στις ομιλίες που κάνει στο κύκλος. Ναι, ναι. Ούτε γεννήματα ήταν μέσα, ούτε η σκληρή τη. Σημίτης ήταν, ναι. Ήταν όμως ο Σημίτης μέσα, είπατε. Ο Σημίτης ως... Τι είναι ο Σημίτης. Ο Σημίτης τώρα ο Σημίτης είναι, ένας γέρος. Ο άνθρωπος πίσω από, λέει, από τις κουρτίνες που κινεί τα νήματα. Το πιστεύετε. Έτσι πιστεύω. Έτσι λέει ο κόσμος. Έτσι ξέρει, λέει εγώ και είδα το... ένα ηλικιωμένο άτομο. Εγώ είδα ότι καθόταν. Μήπως λίγο... τον υποτιμάτε λίγο τον κύριο Σημίτη. Γιατί... Αλλά δεν τον υπερτιμώ. Πιστεύετε ότι τα παράτησε, δηλαδή έχει παρατήσει. Δηλαδή, τις οποίες μπορεί να κινεί νήματα ο Σημίτης. Οι σχέσεις του με Γερμανία, πολλά δηλαδή, με το κατεστημένο εδώ. Μα οι Γερμανοί πιστεύετε επιχειρηματίες. Οι Γερμανοί πιστεύετε ότι. Πρόεδρε, ανδρώθηκαν μεγάλοι επιχειρηματίες επί Σημίτη. Όταν έπιανε 45. Ναι, ναι, όταν ήταν πρωθυπουργός. Ναι, ποιος έστησε τη διαπλοκή στην Ελλάδα, λένε. Ναι, τώρα τι είναι όμως ο Σημίτης. Η διαπλοκή, ναι. Όταν είσαι ισχυρός, σε λογαριάζει. Όταν είσαι ένα μηδέν, τι να σε λογαριάσει. Είναι μηδέν λοιπόν ο Σημίτης, αυτό λέτε. Έτσι, χωρίς αντίβαση. Άρα λοιπόν μας είπατε Θεοδωράκη. Όταν πιάνει το Πασόκ ένα 4%, τι είναι ο Σημίτης. Ναι. Όλα μαζί είναι 4%. Μήπως αυτοί λοξοκοιτάνε λίγο και προς τη Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό Μητσοτάκη. Πιστεύω εγώ. Το πιστεύετε αυτό. Αυτό πιστεύω για τον. Γιατί και κάποιες δικές μου πληροφορίες λένε ότι. Αν δει ο Βενιζέλος ότι δεν μπαίνει στη Βουλή, ότι είναι γύρω στο 3 μόνο όρια και πάει τίνει να μην μπει στη Βουλή το Πασόκ, ναι, ναι. Πιστεύω ότι θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σας. Mm. Βγάζετε και ειδήσεις. Δεν είναι βλάκας δηλαδή να κάτσει σε ένα Πασόκ που δεν θα μπει μέσα. Και μας λέτε ότι γίνεται πολιτικός γάμος Πασόκ ποταμιού για να διασωθούν γεννηματά Θεοδωράκης. Εσείς τι πιστεύετε, αγαπούν την αγάπησαν. Την κεντροαριστερά. Ναι, γιατί αν την αγαπούσαν, θα την αγαπούσαν και από πρόπερση. Ναι. Έτσι, συγγνώμη, αν είσαι δημοκράτης, δεν θα γίνεις από φέτος. Πρόεδρε, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Και λυπάμαι που πάω σε διαφημίσεις. Έχει πολύ ωραία ροή η κουβέντα. Θα επανέλθει. Το ενδιαφέρον δεν είναι. Φίλες και φίλοι, 2 λεπτά διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τον κύριο Λεβέντη. Για να είναι το 151. Πέστανε. Ναι. Αλήθεια. Και τότε έκαναν συγκυβερνήσεις για να γίνει κυβέρνηση. Σωστό. Κάποιοι λοιπόν προφανώς επιχειρηματίες που θέλανε να σχηματιστεί κυβέρνηση, βλέποντας ότι το πρώτο κόμμα πιάνει 120, σου λέει γιατί να έχουμε ανάγκη μετά το τρίτο, το τέταρτο, κάτσε να κάνουμε και ένα κόμμα τσόντας. Δηλαδή ή ένθεν να σχηματίζεται κυβέρνηση. Πώς άλλως τον βγάλανε στα κανάλια αμέσως. Δηλαδή, τη μία ίδρυσε το κόμμα και την άλλη μέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ σε όλα τα κανάλια. Δηλαδή είναι... Και ενώ αυτό το οποίο έδινε ως εικόνα δεν ήταν εικόνα σοβαρού πολιτικού οντότητος, δηλαδή που θα ποντάραμα πάνω του για να φτιάξουμε ένα μεγάλο κόμμα. Δηλαδή, του προσφέρθηκε λανσάρισμα πολλαπλάσιο της πολιτικής υποδομής. Ναι, της υποδομής του, της πολιτικής υποδομής του, λέτε. Που εσωκλείεται. Δηλαδή, πρόεδρε, λέτε ότι είναι δημιούργημα το ποτάμι. Ναι.
επιχειρηματιών. Ναι. Αυτό λέτε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Γιατί δεν θα μπορούσε. Αυτό το στηρίζετε. Δεν θα μπορούσε. Όσες φιλίες και αν είχε, ναι, δεν θα μπορούσε να έχει τέτοιο λανσάρισμα από όλα τα κανάλια. Δηλαδή προβαλόταν διαρκώς αυτό. Ήταν πρωτοφανές το λανσάρισμα αυτό. Ναι, στα και μεγάλα κανάλια. Ναι, στα μεγάλα, απευθείας. Και μετά επιβλήθηκε σε όλα. Βάλανε και στις δημοσκοπήσεις και έληξε ο αγών. Μόνο που ξέχασαν ένα πράγμα. Ότι όσο κι αν προς στιγμήν πάρει δύναμη κάτι, αν δεν έχει έρμα πολιτικό, θα ξεφουσκώσει. Αυτό το ξέχασαν. Δηλαδή βλέπετε ότι τελειώνει το ποτάμι. Το ποτάμι κατ' εμέ έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Και οι συζητήσεις για την κεντροαριστερά, ναι, δεν είναι συζητήσεις για την κεντροαριστερά. Αλλά είναι προσπάθεια ενότητας μήπως ξαναμπούν στη Βουλή και το ΠΑΣΟΚ και το ποτάμι. Και το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει. Και το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει. Όταν βλέπω εγώ την κινηματά να ανεβαίνει στη Βουλή και να τρέμει όταν μιλάει. Τι εννοείται να τρέμει? Εγώ βλέπω ότι είναι η στεντόρια φωνή, έχει δυναμισμό. Εγώ βλέπω κάτι άλλο όμως με το μάτι το δικό μου. Για πειράζει, είσαι έμπειρος πολύ. Έχει τρεμούρα, μην της φύγει κανένα χαρτί από μπροστά. Έχει άγχος δηλαδή αυτό. Ναι. Και βλέπω επίσης ότι πριν ανέβει, κοιτάει συνέχεια τα χαρτιά της. Έχει άγχος δηλαδή. Ναι. Ναι. Εμείς δεν το βλέπω. Εγώ δηλαδή, σαν θεατής, ας πούμε, στην τηλεόραση δεν το έχω καταλάβει αυτό. Αυτό, φωνάζει πολύ, είναι δυναμική, έτσι μου φαίνεται. Αν πάρει ο αέρας, εγώ την αγαπώ. αν πάρει καρδιά, ο αέρας, ναι, ναι, αν φυσήξει, έκανε σαν εμιστήρα. Ευτυχώς που έχει air condition η Βουλή. Και τη πάρει κανένα χαρτί από μπροστά τη. Δεν θα ξέρει τι να πει. Θα τελειώσει. Έτσι λέτε, πρόεδρε. Ναι, δεν πιστεύω να κάνετε χιούμορ τώρα. Το λέτε σοβαρά. Το πιστεύω. Είναι πολύ καλή, αλλά δεν σημαίνει επειδή λέγεται γεννηματά ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας παράταξης. Το βάρος δηλαδή διατήρησης. Εδώ θέλει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, θέλει ένα βάρος διατήρησης. Ποιος θα μπορούσε, ο Βενιζέλος δηλαδή? Ο Βενιζέλος έχει κάψει και αυτό στο χαρτί του με εκείνα τα πρόωρα να γίνει αρχηγός. Ναι. Έχει δημιουργήσει την εικόνα. Συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία του κάνει καλό του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος δεν θα είναι, πιστεύω, με το ΠΑΣΟΚ την άλλη φορά υποψήφιος. Α. Ναι. Πού θα πάει? Γιατί στις ομιλίες. Μήπως πάει, πάει με τον Κυριάκο. Στις ομιλίες που κάνει στο ΕΙ κύκλος. Ναι, ναι. Ούτε γεννήματα ήταν μέσα, ούτε σκληρή τη γέννηση. Σημίτης ήταν, ναι. Ήταν όμως ο Σημίτης μέσα, είπατε. Ο Σημίτης ως... Τι είναι ο Σημίτης? Ο Σημίτης τώρα είναι ο άνθρωπος πίσω από, λέει, από τις κουρτίνες που κινεί τα νήματα. Το πιστεύετε? Έτσι πιστεύω. Έτσι λέει ο κόσμος. Έτσι ξελέει και το. Είδα ένα ηλικιωμένο άτομο. Εγώ είδα ότι καθόταν. Μήπως τον υποτιμάτε λίγο τον κύριο Σημίτη? Γιατί... Αλλά δεν τον υπερτιμώ. Πιστεύετε ότι τα παράτησε, δηλαδή έχει παρατήσει δηλαδή, τις οποίες. Μπορεί να κινεί νήματα ο Σημίτης. Οι σχέσεις του με Γερμανία, πολλά δηλαδή, με το κατεστημένο εδώ. Αντρώθηκαν, μα οι Γερμανοί πιστεύετε, επιχειρηματίες, οι Γερμανοί πιστεύετε ότι. Πρόεδρε, ανδρώθηκαν μεγάλοι επιχειρηματίες επί Σημίτη. Όταν έπιανε 45. Ναι, ναι, όταν ήταν πρωθυπουργός. Ναι, τώρα τι. Ποιος αίσθησε τη διαπλοκή στην Ελλάδα, λένε. Ναι, τώρα τι είναι όμως ο Σημίτης? Η διαπλοκή, ναι, όταν είσαι ισχυρός, σε λογαριάζει. Όταν είσαι ένα μηδέν, τι να σε λογαριάσει. Είναι μηδέν λοιπόν ο Σημίτης, αυτό λέτε. Έτσι, χωρίς αντίβαση. Άρα λοιπόν μας είπατε Θεοδωράκη. Όταν πιάνει το ΠΑΣΟΚ ένα 4%, τι είναι ο Σημίτης? Ναι. Όλα μαζί είναι 4%. Μήπως αυτοί λοξοκοιτάνε λίγο και προς τη Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό πιστεύω εγώ. Το πιστεύετε αυτό? Αυτό πιστεύω για τον. Γιατί και κάποιες δικές μου πληροφορίες λένε ότι. Αν δει ο Βενιζέλος ότι δεν μπαίνει στη Βουλή, ότι είναι γύρω στο 3 μόνο, ωραία, και πάει τίνει να μην μπει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σας. Mm. Βγάζετε και ειδήσεις. Δεν είναι βλάκας δηλαδή να κάτσει σε ένα ΠΑΣΟΚ που δεν θα μπει μέσα. Και μας λέτε ότι γίνεται πολιτικός γάμος ΠΑΣΟΚ ποταμιού για να διασωθούν γεννηματά Θεοδωράκης. Εσείς τι πιστεύετε, αγαπούν την αγάπησανε. Την κεντροαριστερά. Ναι, γιατί αν την αγαπούσαν, θα την αγαπούσαν και από πρόπερση. Ναι. Έτσι, συγγνώμη, αν είσαι δημοκράτης, δεν θα γίνεις από φέτος. Πρόεδρε, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Και λυπάμαι που πάω σε διαφημίσεις, έχει πολύ ωραία ροή η κουβέντα. Θα επανέλθει. Βεβαίως. Το ενδιαφέρον δεν είναι. Φίλες και φίλοι, 2 λεπτά διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τον κύριο Λεβέντη. Φίλες και φίλοι, πραγματικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευαισθησία που δείχνετε. Είναι για το θέμα, Πρόεδρε. Του Σταμάτιου. Με το φίλο μας, το Σταμάτιο, που ξεκίνησε έτσι την εκπομπή με την συγκλονιστική επιστολή που έστειλε. Έχετε στείλει πάρα πολλά email. Φίλοι μου που γνωρίζουν το κινητό μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Με διάθεση στήριξης. Βεβαίως. Με διάθεση στήριξης. Θα απαντήσω σε όλο τον κόσμο και θα τους φέρω σε επαφή απευθείας με τον άνθρωπο αυτό και ό,τι
μπορούν να βοηθήσουν. Βέβαια δεν είναι λύση αυτό. Όχι, δεν είναι λύση. Γιατί σταμάτητες μπορεί να είναι σήμερα 500.000. Και πολύ και περισσότεροι. Και με το να σώσουμε έναν. Ναι. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Αυτό λέω. Πολιτική λύση να έχει το ελληνικό πρόβλημα. Πρόεδρε, θέλω δύο θέματα να... σε δύο θέματα να εστιάσουμε. Στο πρώτο, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ακούμε εμείς οι πολίτες, διαβάζουμε, ακούμε στις τηλεοράσεις κτλ. Σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Και θέλω να πείτε στον κόσμο, εάν πιστεύετε, πρόεδρε, ότι υπάρχει περίπτωση να πάμε σε πρόωρες εκλογές. Ξέρετε, εγώ πρότεινα κυβέρνηση ευρέως πέλματος. Ναι. Σας το είπα την άλλη φορά. Πέλματος, ναι. Και δεν το έκανα για να πέσει ο Τσίπρας. Γιατί εγώ σαν Ένωση Κεντρών δεν θα έχω κανένα κέρδος αν πέσει ο Τσίπρας και έρθει ο Μητσοτάκης, ας πούμε. Mm-hmm. Εγώ να έρθω δεν είμαι ακόμα. Εγώ μπορώ να πάρω ένα 8, 10, 12, ξέρω εγώ. Έτσι, να γίνει τρίτο κόμμα Ένωση Κεντρών. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω δυνατότητες για περισσότερο. Mm-hmm. Ένα κόμμα που μόλις πριν 6 μήνες μπήκε. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να γίνει πρώτο, mm-hmm. ούτε δεύτερο. Mm-hmm. Επομένως, κέρδος να φύγει ένας δεν έχω. Ναι. Για να έρθει ένας άλλος. Απλά, όταν αν φτιάναμε μια κυβέρνηση με 250 έδρες, mm-hmm. μια μεγάλη κυβέρνηση όπως τη Γερμανία που έχουν, mm-hmm. στο το μεγάλο συνασπισμό. Πιστεύω ναι, ναι. ότι τότε θα αρχίσαν να έρχονται επενδυτές. Μάλιστα. Δηλαδή, ένας έχει λεφτά να φέρει και σου λέει τώρα εκεί, αν τα πάω στην Ελλάδα και σε 3 μήνες πέσει η κυβέρνηση. Τα χάσα. Ναι. Αν όχι όλα, θα χάσω τα μισά. Mm-hmm. Δεν θα χάσει την αξία η επένδυση. Ενώ αν έχουμε μια κυβέρνηση με 240 βουλευτές, δεν θα το πει αυτό, θα έρθει. Ναι. Θα έρθει η επένδυση. Mm-hmm. Και νομίζω ο λόγος που για 6 χρόνια δεν έχει έρθει κουνούπι. Ότι υπάρχει πολιτική αβεβαιότητα. Ναι, ναι, ναι. Και ρευστό πολιτικό σκηνικό. Και οι σχνείς πλειοψηφίες. Μάλιστα. Δεδηλωμένοι. Mm-hmm. Ευάλωτοι. Mm-hmm. Αυτό. Και γι' αυτό βγήκα και στεντορίως υπερασπίστηκα την άποψη της οικουμενικής. Ας πούμε. Ναι. Βλέπετε να μας πηγαίνει ο Πρωθυπουργός τώρα σε πρόωρες εκλογές. Υπάρχει λόγος να πάμε σε πρόωρες εκλογές. Λένε διάφοροι ότι κάτι μας κρύβουν σε σχέση με τη διαπραγμάτευση. Mm. Από τη μία μας λένε ότι η διαπραγμάτευση πάει καλά και από την άλλη είδαμε τον Πρωθυπουργό να φεύγει και να πηγαίνει. Είδε τον Ολάντ. Βεβαίως τα νέα που έχω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι πήγε πάρα πολύ καλά η συνάντηση με τον Ολάντ. Ότι υπάρχει εκτίμηση ότι θα τελειώσει πολύ γρήγορα η αξιολόγηση. Αυτή η συνάντηση. Αλλά είναι... θα γίνει σαλαμοειδής. Θα γίνει σαλαμοειδής. Δεν θα πάρουμε 5,5. Ναι. Επειδή η συμφωνία είναι ημιτελής, mm-hmm. θα μας δώσουν 1,5 δις. Για να μας έχουν όλο στο. Στο χέρι τους. Ναι. Να μας έχουν στο χέρι τους. Ναι. Θα πάει λοιπόν άλλους 3 μήνες για τη δεύτερη δόση. Mm. Και θα φτάσουμε γύρω στο Νοέμβριο για την τρίτη δόση και εκεί νομίζω ότι θα πέσει η κυβέρνηση. Γιατί στο μεταξύ δεν θα έχει έρθει κανείς επενδυτής. Να σας ρωτήσω κάτι. Και ξέρετε, χωρίς ναι. επενδυτή, ναι. και ο Ιησούς Χριστός να γινόταν πρωθυπουργός, θα έπεφτε. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι από ανικανότητα πέφτει ο Τσίπρας. Mm-hmm. Όπως και χθες είπα και ένα άλλο εκεί στο Λίδρα. Ναι, ναι. Ότι είπε ένα ψέμα μεγάλο η Νέα Δημοκρατία. Έλεγε ότι αν δεν τους έριχνε ο Τσίπρας. Ναι. Τότε με τον πρόεδρο, mm-hmm. κοντεύανε να βγάλουν τη χώρα από το μνημόνιο. Mm-hmm. Αυτό υπερασπίστηκε η Μπακογιάννη, ήταν και άλλοι εκεί. Mm-hmm. Χατζηδάκης, και υπερασπίστηκε την άποψη ότι αν δεν τους ρίχνανε, θα είχαμε τελειώσει. Μάλιστα. Και λέω, δεν είναι ανέντιμο να ισχυρίζεσαι ότι θα βγαίναμε από τα μνημόνια χωρίς να έρθει ούτε ένας επενδυτής. Ένα ευρώ στη χώρα. Αυτό λέτε. Πώς τολμήσατε και είπατε τέτοιο ψέμα. Και μου γυρίσαν, αυτά κάνουν και μου γυρίζουν τη μούρη τους και δεν με χαιρετάνε. Ποιοι θα σας χαιρετάνε, οι Νεοδημοκράτες? Όταν κατηγορώ τους Νεοδημοκράτες δεν με χαιρετάνε, με κοιτάνε αλλού. Αλήθεια. Πάμε και στη ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε γίνει. Όταν δηλαδή ψέγω κάποιον κακό. Τους ενοχλεί η κριτική. Ναι, τους ενοχλεί και η κριτική. Κάνουν ότι. Άρα, ενώ όταν πω κάτι υπέρ τους, λέω χάρη, ας πούμε. Αλλάζει το κλίμα. Χαρά μεγάλη. Έτσι είναι αυτά. Άρα εκλογές πρόωρες δεν βλέπετε κοντά. Όχι. Δηλαδή το 16 δεν βλέπετε εκλογές. Μπορεί να βλέπω στο τέλος. Στο τέλος του 16. Στο τέλος για να γίνει και με σταυρό. Mm-hmm. Διότι αν γίνουν οι εκλογές μέχρι τον Ιούνιο. Το 18 μήνο είναι με λίστα. Με λίστα, ναι. Για να έχουμε σταυρό. Είναι άδικο να γίνονται με λίστα. Mm-hmm. Ξέρετε γιατί. Γιατί έρχεται σε μεγάλη δυσκολία ο κάθε αρχηγός. Mm-hmm. Δεν δουλεύουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή από τους 400 βουλευτές δουλεύουν μόνο όσοι υπολογίζουν ότι η έδρα είναι σίγουρη. Μάλιστα.
Πείτε μου κάτι άλλο. Με την οικονομία πώς τα βλέπετε τα πράγματα γενικώς? Εάν ας πούμε ότι τελειώνει η αξιολόγηση. Πώς βλέπετε αυτό? Δεν θα τελειώσει, σας λέω. Σαλαμοειδώς. Θα πάμε σαλαμοειδώς. Ναι, με το χρέος τι θα γίνει, με το δημόσιο χρέος τι θα γίνει? Δεν πρόκειται να χαρίσουν ούτε ένα ευρώ. Απλά θα μετακυλήσουν τα ομόλογα πιο πέρα. Αυτό. Δηλαδή, αν λύγει φέτος ένα ομόλογο 8 δις, θα πληρώσουμε μόνο τα 2. Τα 6 θα τα πληρώσουμε σε 20 χρόνια. Στο μέλλον. Mm. Κούρεμα, αυτό που λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για κούρεμα κτλ. Δεν το βλέπετε. Ακούστε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εκ του κανονισμού του, δεν μπορεί να κουρέψει ούτε ένα ευρώ. Στα δικά του κεφαλαία. Δεν λέει για τα δικά του κεφαλαία. Προσέχτε. Λέει για τα δάνεια των αλωνών. Μα είναι εύκολο να δανείσουμε δυο μας κάποιον και επειδή εσύ δεν μπορείς να του χαρίσεις ούτε ένα ευρώ, να τα χαρίσω όλα εγώ. Είναι εύκολο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και εσύ αν είσαι ένα διεθνής νομισματικό ταμείο, θα λέγεις στους Ευρωπαίους, δώστε τα. Αλλά οι Ευρωπαίοι τι έχουν κάνει για να προλάβουν? Γιατί ξέρανε που θα καταλήξει το θέμα της Ελλάδας. Το έχουν βάλει στη σύμβαση. Ναι. Όχι. Τι? Ότι λένε ότι είναι παράνομο. Το έχουν πάρει κράτος. Κράτος, τα ομόλογα, ναι. Και θέλουν κοινοβούλια. Έγκριση των κοινοβουλίων. Ναι, και σας λέω, ούτε η Μέρκελ δεν μπορεί στη Γερμανία να περάσει από τη Βουλή. Κούρεμα. Ένα ευρώ κούρεμα. Ένα ευρώ κούρεμα. Μέρκελ, σας λέω εγώ που γνωρίζω από η Γερμανία, δεν μπορεί να περάσει η Μέρκελ ούτε ένα. Γιατί κινδυνεύει και από φασίστες, κινδυνεύει από πολλά πράγματα. Μάλιστα. Άρα για το χρέος βλέπετε μόνο επιμηκύνσεις. Επιμηκύνσεις που δεν θεωρείται ασήμαντες. Όχι, βεβαίως. Χαμηλά επιτόκια πιθανώς. Περίοδο χάριτος. Μηδαμινά. Περίοδο χάριτος. 0,3, μπορεί να το φτάσουν εκεί. Τόσο κάτω. Ναι. Περίοδο χάριτος το 100% των δανείων για κάποια χρόνια. Πρώτο το δεκαετία νομίζω θα είναι, καλό. Πολύ αυτό μικρό. Θα βοηθήσει πολύ. Και ή θα πούνε το εξής, επί του πλεονάσματός σου, το 1/3 να δίνεις το χρέος και τα 2/3 να τα επενδύεις εντός Ελλάδος για ανάπτυξη. Μάλιστα. Θα μπει ρήτρα ανάπτυξη. Ρήτρα ανάπτυξη. Ναι. Σας ενόχλησε ότι κάποιοι ακούσανε τις συνομιλίες του Τόμψεν με τη Βελκουλέσκου και μετά είχαμε δημοσιοποίηση αυτών των συνομιλιών? Με ενόχλησε λίγο, γιατί κατηγορήθηκε η χώρα. Μα γιατί η χώρα το έκανε αυτό? Κανείς δεν έτσι έγραψε ο ξένος τύπος. Καλά, ότι το έκανε η ΑΕΠ. Τώρα ο ξένος τύπος, όπως ξέρετε, πρόεδρε, εδώ όλοι παρακολουθούν όλους. Ναι, οι Γερμανοί παρακολουθούν τους Αμερικάνους, οι Αμερικάνοι παρακολουθούν τους Γερμανούς. Ξέρετε γιατί ενοχοποιηθήκαμε? Ναι. Γιατί βγήκε αμέσως ο Τσίπρας. Ναι. Και είπε μπορούμε χωρίς Δέλτα Νιτάφ. Βγήκε ο Παπάς, βγήκαν 5-6 υπουργοί και είχαν έτοιμη επιχειρηματολογία ότι φταίει το Δέλτα Νιτάφ. Μπορούμε μόνο με Ευρωπαίους, δεν χρειαζόμεθα. Μάλιστα. Αυτό μας ενοχοποίησε λίγο. Δηλαδή ποιος είχε συμφέρον να κάνει αυτή την υποκλοπή? Ναι. Αυτός που είχε και έτοιμο κάποιο επιχείρημα. Ναι. Λέτε ότι ήταν υπέρ της κυβέρνησης αυτό. Ναι, λειτουργήσε υπέρ της κυβέρνησης. Λειτουργήσε ως ένα χαρτί της κυβέρνησης να διώξει το Δέλτα Νιτάφ. Γίνεται χαμός και με τα μηνύματα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πριν ανοίξω τις τηλεφωνικές γραμμές. Θα παρακαλέσω να ξεκινήσουμε να ρωτάει ο κόσμος ό,τι θέλει τον πρώτο, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να σας ρωτήσουν. Καλά, ναι. Και νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία οι ερωτήσεις που θα σας κάνει ο κάθε τηλεθεατής μας. Ο πρώτος που έβγαλε τηλεθεατές. Κάποιοι βέβαια την εποχή εκείνη δεν το εσεβάστησαν και στους 50 που βγάζα κάθε βράδυ, γιατί έχω κάνει τρίωρη εκπομπή. Υπήρχαν και ανάγωγοι και υπήρχαν και δύο-τρεις οι οποίοι κάνανε στην αρχή ότι μιλάγανε σοβαρά και στο τέλος εκτοξεύανε μια ύβρη πριν προλάβεις. Καλά, ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Είχαμε τέτοια φαινόμενα. Σε λίγο έχουμε την προκήρυξη των τηλεοπτικών αδειών. Εσείς είχατε και κανάλι, όχι μόνο κανάλι, λειτουργήσατε και σαν δημοσιογραφικά. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά τα πολύ καλά άρθρα που γράφατε στην Αυριανή. Γράφατε και στην Κυριακάτικη Αυριανή, θυμάμαι τότε. Γράφατε με επιτυχία άρθρα επί μακρό διάστημα. Άρα έχετε κι εσείς μία δημοσιογραφία. Μία πείρα. Μία πείρα, ναι. Κατά τη γνώμη σας, κάνει καλά η κυβέρνηση που δίνει μόνο 4 τηλεοπτικές άδειες ή έπρεπε να το αφήσετε το πεδίο ελεύθερο? Τι γνώμη έχετε? Εγώ, τι θα έκανα εγώ, θα σας πω τώρα. Τι θα έκανα? Τι θα κάνατε εσείς, ναι. Εγώ θα έβαζα κάποιους κανόνες και θα έλεγα να ελέγχουμε αν πληρώνεις το ΙΚΑ σου, το αγγελιώσιμό σου, τον κόσμο αν πληρώνεις, δηλαδή τους εργαζομένους. Ναι. Το ΦΠΑ, το κράτος και ένα ενίκιο να έβαζα για τις συχνότητες. Ναι. Ένα ενίκιο, γιατί κατέχει συχνότητα κάθε σαν. Ναι, δημόσια περιουσία. Ναι. Για τους πανελλαδικές συμβουλίες, ξέρω εγώ, να βάζα 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Μάλιστα. Για τους μικροτέρους σταθμούς, 200.000 ευρώ. Λέτε τώρα ενδεικτικά μερικούς αριθμούς. Ναι. Και όσοι δεν κατάφερναν να ανταποκριθούν
σε αυτούς τους όρους, θα κλείναν από μόνοι τους. Γιατί η θέση τώρα να πάω εγώ στους 8 που λειτουργείτε, οι 2 μου αρέσουν και οι 4 δεν μου αρέσουν, είναι άχαρης. Ναι. Δηλαδή, πώς εγώ σαν υπουργός ή σαν πρωθυπουργός θα πάρω την απόφαση σε ένα τέτοιο βρωμερό τοπίο, γιατί είναι βρωμερό όντως το τοπίο. Ποιο το τοπίο είναι βρωμερό? Το τηλεοπτικό. Γιατί το λέτε? Γιατί έγινε με κλεμμένα του χρηματιστηρίου, ναι. Μην έχουμε αμφιβολίες πώς έγιναν τα κανάλια το 90, τα ξέρετε. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο βρωμερό τοπίο, να πάω εγώ να διαλέξω από τους 8 τους 2. Ναι. Πώς θα τους διαλέξει, αφού λέει εδώ πέρα είναι ελεύθερος ο διαγωνισμός. Όποιος έχει τα περισσότερα, αυτό είναι το περισσότερα, μα λέει αντίστοιχα από 3. Και πού μπορεί να φτάσει, δηλαδή μπορώ εγώ 4, μπορεί ο άλλος μετά ένα 5, μπορεί ο άλλος θα πάει έτσι. Ή θα συνεννοηθούν μεταξύ τους και θα πούνε δώστε ένα. Κοιτάξτε, σε τέτοια ζητήματα που η μεγάλη σημασία παίζει η ηθική και η υποταγή στους νόμους, η πειθαρχία στους νόμους, ο διαγωνισμός μόνο με κριτήριο το χρήμα δεν μου πάει εμένα. Δεν σας ταιριάζει. Δηλαδή αν εσύ είσαι ο Λάτσης και δώσεις πιο πολλά από εδώ, ναι. Θα πάρει ο Λάτσης ή εσύ θα πάρεις. Ναι. Μόνο το χρήμα παίζει ρόλο. Γιατί στο εξωτερικό, ας πούμε στην Ιταλία, για να πάρει ένα κανάλι άδεια, μετέχει μέσα στο μετοχικό κεφάλαιο και η εκκλησία, μετέχει και ένα πανεπιστήμιο, μετέχουν δήμοι. Mm-hmm. Βάζουν δηλαδή πολυμετοχικό. Πολυμετοχικό. Ναι, για να μην κάνει ένα νταβατζή κουμάντο. Να είναι πολυμετοχικό. Άρα λένε... Δεν το έβαλε ούτε έτσι. Παρά λέει, όποιος δώσει τα περισσότερα. Ποια... Και εντωμεταξύ μπορεί να δώσει τα περισσότερα και να αρχίσει μετά να μην πληρώνει, να μην τηρεί τις υποχρεώσεις. Ναι. Δηλαδή να έχουμε κι άλλο πρόβλημα. Να διαλέξω από τους 8, τους 2, τους 3. Ναι. Και μετά αυτοί οι 3 να συνεχίσουν να παρανομούν. Οπότε εκτίθεται η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, η πολιτεία. Ευχαριστώ. Ενώ αν βάζαμε κάποιους όρους, λέω εγώ, ναι. Στους οποίους θα συμφωνούσαν όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Να βάλουμε όρους. Και δεν άντεχαν οι μισοί, θα τους λέγαμε κύριοι, δεν αντέξατε τους όρους. Μάλιστα. Κύριε Ευάγγελε από Καματερό, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Μία ερώτηση στον κύριο Πρόεδρο για να σας απαντήσει. Καλό κουράγιο. Θέλω να πω στον κύριο Πρόεδρο ότι είμαι 68 χρονών. Έχω δουλέψει, μάλλον έχω πληρώσει 76 χρόνια για το ελληνικό κράτος. Είμαι πολύτεκνος και έχω κάνει σε τρία ταμεία. Έχω πάει 3 χρόνια φαντάρος για το ελληνικό κράτος 3 φορές που με καλέσανε. Θεωρεί ότι πρέπει να πάρω μία σύνταξη των 1.000 ευρώ. Εγώ δεν είμαι τεμπέλης, δούλευα από τα 12 μου χρόνια μέχρι τα 68. Δεν βγήκα ούτε 50, ούτε 52, ούτε 58. Και πόσο παίρνετε τώρα, μπορούμε να ρωτήσουμε και εμείς, πόσο παίρνετε τώρα? Δεν παίρνω, τώρα βγήκα το καινούργιο χρόνο. Με τι υπολογιζόμενο τίμημα θα βγείτε? Δεν το ξέρω. Έχω κάνει... Πρώτων αλλαγών που κάνουν. Έχω κάνει 30 χρόνια, έχω ήκα 30 χρόνια, 21 χρόνια δημόσιο και 26 χρόνια τέβε. Μάλιστα. Και τι θέλετε να σας απαντήσουμε δηλαδή εμείς? Εσείς θέλω να μου απαντήσετε που μου βγαίνετε, γιατί σας συμπαθώ πάρα πολύ. Και βγαίνετε στα κανάλια και λέτε ότι αυτοί που παίρνουν 2 και 3 συντάξεις να παίρνουν 1.000 ευρώ. Είναι λογικό. 1.500 αυτό. Είπα. Πώς? 1.500 είπα. 1.500. Δηλαδή όσοι παίρνουν 3 συντάξεις 2, ναι, να συγχωνεύονται εις μίαν. Ναι. Και αυτοί... Ο λόγος γιατί να συγχωνεύετε εφόσον έχω πληρώσει 76 χρόνια? Γιατί είμαστε... Μα πόσο χρόνο είστε, 76 χρόνια έχετε πληρώσει? 76 χρόνια έχω πληρώσει. Είμαι 68 σας λέω. Και πώς έχω πληρώσει? Είχα διπλά ταμεία. Πλήρωνα τέβε 26 χρόνια. 26 χρόνια τέβε, 20 χρόνια δημόσιο, 21 και 30 χρόνια ΙΚΑ. Δεν καταλαβαίνετε ο λόγος που ζητώ μια μείωση και βάζω οροφή το 1500. Ότι καταλαβαίνω. Είναι για να μπορέσω να δώσω και σε ανθρώπους σαν το Σταμάτη ένα βοήθημα. Ναι, λέτε να θέλω να σας κόψω. Ναι, δηλαδή... ο Σταμάτης μπορεί να μην είχε όρεξη να δουλέψει.
Ναι, αλλά πρέπει να ζήσει όμως. Όχι, είχε ορεκτήριο. Ακόμη και τεμπέλης. Όχι. Είχε, έκλεισε η εταιρεία που δούλευε. Προσεκτικά. Το 2013 έκλεισε η εταιρεία. Και δεν μπόρεσε να βρει άλλη δουλειά. Να δεχθώ ότι είναι τεμπέλης. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι. Δεν είναι τεμπέλης. Λέω. Και εμένα με διώξαν το 1990 ο κύριος Μητσοτάκης από το Κέτρι με 5 παιδιά και ψάξα και βρήκα άλλη δουλειά. Ναι. Εγώ... Κύριε Βάγγελε, ακούστε την απάντηση του Πρόεδρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω να καταλάβει ο κύριος ότι και στην Αυστραλία που κόψαν τις συντάξεις των πλουσίων δικαιούνται να τις πάρουν, γιατί και αυτοί δούλεψαν. Ναι. Είναι άδικο να κόβονται. Ναι, Πρόεδρε, ναι, είναι άδικο, ναι. Διότι είναι λεφτά, γιατί όμως το ο κάνουμε. Κόσμος θα έχει πληρώσει. Γιατί όμως το κάνουμε. Για να ζήσουν οι πολύ φτωχοί που κινδυνεύουν ή να έχουμε κοινωνική έκρηξη αν τους αγνοήσουμε. Ναι. Ή να έχουμε επαναστάσεις. Γιατί δεν αμφιβάλλετε. Δεν θα μπορούσε να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Ποιος είναι ο τρόπος, να γεννήσω λεφτά. Να γίνει μια φορολόγηση αυστηρή στους πάρα πολύ πλούσιους. Να γίνει μια πιο δίκαιη φορολόγηση. Όσα και να πάρουμε. Δηλαδή πάντα εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, πάντα την πληρώνει ο συνήθις ύποπτος. Ναι. Ο μισθωτός και ο συνταξιούχος. Αυτοί την πληρώνουν πάντα. Όμως όταν λέμε τώρα ότι φτωχοί και άνεργοι είναι σχεδόν 30%. Παραπάνω είναι τώρα. Ναι, λέω, τώρα ξέρετε ότι ένα στα τέσσερα σπίτια ζουν με μία σύνταξη. Ναι, λέω λοιπόν ότι όταν έχουμε τόσους πολλούς φτωχούς, πόσο μπορώ να φορολογήσω τους πλούσιους. Και αυτό είναι μύθος ότι και όλα τα λεφτά των πλουσίων να τα κατάσχω θα τελειώσουν. Δεν είπα να κατάσχετε όλα τα λεφτά. Όχι, λέω στην ακραία περίπτωση που φέρναμε κομμουνισμό, λέμε. Και κάναμε κατάσχεση του πλούτου όλων. Ναι. Πόσο καιρό μπορούσαμε να ταΐζαμε τους φτωχούς κατά την άποψή σας, επάπειρον. Δεν γίνεται επάπειρον. Άρα πρέπει λογικά πράγματα να σκεπτόμεθα. Να γίνονται λογικά πράγματα. Ναι, ναι. Και κυρίως να πολεμηθεί η ανεργία. Μπορεί να πολεμηθεί η ανεργία. Η ανεργία πώς μπορεί να πολεμηθεί. Αν γίνει αυτή η κυβέρνηση με 240 έδρες που σας είπα. Ναι. Η μεγάλη και αρχίζουν και έρθουν οι επενδύσεις. Επενδύσεις. Άλλος δεν θα φοβηθεί μην πέσει η κυβέρνηση να χάσει τα λεφτά. Έχω πολύ κόσμο να σας ρωτήσει. Ναι. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Δηλαδή η αγωνία μου για τους ανέργους με κάνει να. Υποδεικνύω αυτή την κυβέρνηση. Και σας είπα δεν θέλω να ρίξω τον Τσίπρα. Άλλωστε του είπα τον Τσίπρα και μες στη Βουλή ότι αν γίνει αυτή η κυβέρνηση μεγάλη και εσύ είσαι καλός, γιατί θα είναι και γενναιότητα να έχει παραιτηθεί χάρη μιας γενικότερης άλλης διακυβέρνησης, έχεις χρόνια να γίνεις πρωθυπουργός. Γιατί είναι από μένα όταν ήμουν στον πατέρα του 75 του κυρίου τότε Τσίπρα. Γεννήθηκε του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Εσύ συνεργαζόσασταν με τον πατέρα του, ναι. Μάλιστα. Δούλεψα μαζί όταν πρωτοβγήκα από το Πολυτεχνείο. Τότε γεννήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Άρα έχει 5 χρόνια, 10, 15, 20 να φτάσει εμένα. Πάντως του ταχώνεται πολύ το Τσίπρα. Λέω όμως αλήθειες. Εγώ είμαι ένας εξής. Όταν είσαι δίκαιος και δείχνεις ότι κάνεις κάτι για την πατρίδα, μπορείς να μιλάς σκληρά. Ενώ στην αρχή πιστεύαμε, καταλαβαίναμε ότι πάτε για συνεργασία, πάτε για σύσφυξη σχέσεων. Πήγαινα να τον πείσω να κάνει το σωστό, κύριε Μίλια. Μάλιστα. Εγώ έχω έναν τρόπο. Και αν γίνουμε, δηλαδή ξεκινήσουμε μια συνεργασία. Δεν θα σε κοντράρω αμέσως, θα προσπαθήσω με το καλό πρώτα. Να υπάρξει συνεννόηση. Βέβαια. Γιατί είμαι υπέρ του διαλόγου, είμαι κεντρός. Πάμε στην Πάτρα. Ναι, ναι, πάμε στην Πάτρα, στον κύριο Ανδρέα από Πάτρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαρακτήρια και για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Ήθελα... Μία ερώτηση στον πρόεδρο. Μία ερώτηση. Μάλιστα. Απλώς ήθελα να κάνω μια αναδρομή και μπαίνω κατευθείαν στην ερώτηση. Μην αργήσετε πολύ, γιατί έχουμε πολύ κόσμο για να προλάβουν να ρωτήσουν πολύ. Μάλιστα, μάλιστα. Ο κύριος πρόεδρος είχε δηλώσει σε μια προεκλογική του ομιλία στις 4 Σεπτεμβρίου του 2015 στην Πάτρα ότι είχε κάποιες πληροφορίες ότι κάποιοι από το Κολωνάκι ετοιμάζουν. Μια τετρακομματική κυβέρνηση με επικεφαλή τον κύριο Προβόπλο. Αυτό έλεγε ότι θα επιτευχθεί γύρω στο Δεκέμβρη του 2015 με Γενάρη του 2016. Αυτή η δήλωση λέχθηκε, κατά τη γνώμη μου, υπονοώντας ότι διαδραματίζονται κάποιες παρασκηνιακές εξελίξεις στην πολιτική. Όμως στις 18 Φεβρουαρίου του 2016 είχε κάνει άλλη μία δήλωση στο Real FM στον κύριο Χατζηνικολάου ότι απάντησε μάλλον στην ερώτηση
εάν, μάλλον ποιος θα ήταν ο κατάλληλος πρωθυπουργός για την Οικουμενική. Και απάντησε ότι είναι ο κ. Προβόπουλος. Στην ερώτηση όμως, εάν ο κ. Προβόπουλος θα δεχθεί μια τέτοια πρόταση, να γίνει πρωθυπουργός σε μια τέτοια κυβέρνηση, απάντησε ο κ. Λεβέντης ότι έχω πληροφορίες ότι είναι έτοιμος. Τώρα, από τα παραπάνω αυτά συνάγεται μια ερώτηση. Υπάρχει κάποιο παρασκήνιο που αφορά την δημιουργία της Οικουμενικής Κυβέρνησης? Κανένα Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρέα. Θα ακούσετε την απάντηση του Πρόεδρου τώρα. Ευχαριστούμε κανένα πολύ. Κανένα απολύτως παρασκήνιο. Η αίσθησή μου ότι μια τέτοια κυβέρνηση με Προβόπουλο θα έφερνε επενδύσεις. Με τώρα, γιατί Προβόπουλο, ναι. Θα σας πω γιατί Προβόπουλο. Γιατί το 9. Τεχνοκράτης πρωθυπουργός. Ακούστε. Ναι. Γιατί και η πολιτική τους βλέπουμε. Τι είναι και η πολιτική. Συγγνώμη, άμα είναι πολιτικός, είστε εκεί, είμαστε ήσυχος. Ναι. Δεν νομίζω, κύριε. Δεν είναι όλοι άχρηστοι πολιτικοί πάντως. Δεν είναι όλοι. Φανείστε μου το χρήσιμο. Έχουν το χρήσιμο που όταν αναλάβει θα είμαστε στα κρεβάτια μας ήσυχοι. Δεν έχω τη λύση εγώ να σας την πω τώρα. Ναι, εντάξει. Αλλά υπάρχουν και πολιτικοί έντιμοι οι οποίοι προσπαθήσανε. Πάντως την τελευταία 30 ετία όλοι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Ναι. Λέω λοιπόν τον τεχνοκράτη, γιατί τον αναζητώ εγώ σαν Λεβέντης? Την οικονομία δεν πάμε να φτιάξουμε? Το πρωτεύον είναι η οικονομία. Γιατί αν η οικονομία είναι διαλυμένη, ούτε η παιδεία θα πάρει φράγκο. Ναι, αλλά άμα βάλει τραπεζίτη, ο κύριος Προβόπουλος, συμπαθέστατος. Ναι, να τον συμπαθώ πολύ και τα λοιπά. Δεν έχει σημασία. Αυτός ήταν διοικητής Τραπέζης Ελλάδας. Αυτός δηλαδή έχει καλή επικοινωνία, συνεννοείται πολύ καλά με τον Σόιμπλε, με τον Τράγκη. Α, τέτοιον δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλουμε. Για αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε. Αυτή θέλουν την καταστροφή μας εδώ. Ο Σόιμπλε θέλει το καλό μας. Εσείς, Πρόεδρε, πιστεύετε ότι ο Σόιμπλε θέλει το καλό μας αυτή τη στιγμή? Εσείς τι πιστεύετε? Εγώ πιστεύω θέλει να μας εξουθενώσει. Και θέλουν να έρθουν και να αγοράσουν την Ελλάδα. Να μας... Τσάμπα. Τσάμπα. Σε τιμές δηλαδή εξευτελιστικές. Αυτό είναι το σχέδιο τους, πιστεύω εγώ. Να πάρουν την Ελλάδα. Να εξαθλειώσουν τσάμπα. Την Ελλάδα τελείως και την εξαθλειώνουν να μας συνεχίσουν. Και δεν ανησυχούν για κοινωνικές εκρήξεις, νομίζετε, εδώ μέσα? Συγγνώμη, έχετε την εντύπωση ότι η Ευρώπη. Ναι. Εάν εδώ πέρα φτάσουμε στο απόλυτο. Έχουμε... Πιστεύετε δηλαδή ότι ο Σόιμπλε μας αγαπάει, θέλει το καλό μας, πιστεύετε εσείς? Αν το ήθελε το καλό μας. Α, το πάρουμε υποθετικά ότι θέλει το καλό μας. Για 6 χρόνια γιατί δεν μας βοηθάνε ουσιαστικά? Να κάνουν μια παρέα μας. Να κόψουν το χρέος. Να κόψουν 100 δισεκατομμύρια το χρέος. Δεν έχουν αυτοί οι λαούς. Μα έχουν λαούς. Έχουν λαούς που παίρνουν δηλαδή, 600 Γερμανία, ευρώ. Πρόεδρε, το 1953 που κόψανε το χρέος μετά τον πόλεμο και εμείς συνενέσαμε και κόψανε το χρέος. Ήταν καλό για αυτούς. Γιατί δεν κάνουν το ίδιο και αυτοί τώρα? Επειδή είστε καλής πίστεως. Η Γερμανία δεν έχει και αυτή συνταξιούχος με 500 ευρώ. Έχει δυνατή οικονομία όμως τώρα. Έχει δυνατή οικονομία. Δηλαδή μπορεί να δώσει στους συνταξιούχους της 2.000 στον καθένα, νομίζετε? Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω να δώσει ένα χέρι βοήθεια στην Ελλάδα που υποφέρει. Όπως βοηθήκε και η Γερμανία που υπέφερε αυτό το 1953. Αυτό για την Ελλάδα είναι πρωτεύον. Για τους Γερμανούς γιατί είναι πρωτεύον? Πρέπει να το δουν και αυτοί οι ανθρωπιστικά. Ως πρωτεύον. Αν θέλουν να βοηθήσουν πραγματικά. Αυτό είναι υπερβολή όμως. Κανείς δεν λέει, βλέπει του άλλου νου το πρόβλημα ως πρωτεύον. Μα δεν βλέπετε τι κάνει η Ελλάδα σήμερα με τους πρόσφυγες? Μέσα στη φτώχεια μας. Εμείς συμπονούμε τους πρόσφυγες, που είναι φτωχοδιάβολοι. Δεν εμείς δεν φταίμε καθόλου για το ότι αυτή τη στιγμή φταίμε. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Φταίμε και εμείς ασφαλώς. Τότε ο Σόιμπλε σε τι μας φταίει, που δεν μας τα δίνει να εισκάσουμε? Μα μας έχει βάλει τον αδόξαστο ο Σόιμπλε. Διαρκώς προσχήματα, διαρκώς προβλήματα. Τι μπορούσε να κάνει, συνεχίστε τα ελλείμματα? Όχι, συνεχίστε τα ελλείμματα. Καλά είναι τα μέτρα, τα οποιαδήποτε μέτρα, αλλά μέχρι ενός ορίου τα μέτρα. Δηλαδή εδώ πέρα έχει εξοντωθεί η ελληνική κοινωνία. Μα δεν πρέπει να σταματήσει. Μέχρι ενός ορίου. Μέχρι ενός ορίου, πού είναι? Ποιο είναι αυτό το όριο? Τώρα δεν είμαι έτοιμος να σας πω ποιο είναι αυτό το όριο, αλλά να υπάρχει ανθρωπισμός στην πολιτική. Όχι να υπάρχει εξόντωση των πολιτών. Ξέρετε κάτι. Αν φτάσουμε στο πλεώνασμα 3,5, θα έχουμε μνημόνιο για 20-30 χρόνια ακόμη. Πρόεδρε, εσείς που ξέρετε τα οικονομικά καλά και τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Εάν μας κόβανε το χρέος αυτή τη στιγμή, στο μισό. Δεν μπορούν, είναι τα κοινοβούλια. Δεν μπορούν. Θα μπορούσαν. Πηγαίνετε να περάσετε στη Φιλανδία. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Πώς θα μπορούσαν, το πιστεύετε αυτό? Μα το δούνο του λέει. Το δούνο του το λέει αυτό το πράγμα. Μιλάει για το δούνο του. Δηλαδή πότε το αγαπάμε? Όταν μας λέει κάτι υπέρ μας, το αγαπάμε. Και όταν είναι κατά μας, είναι παλιά άνθρωποι. Φυσικά. Στο δούνο του που λέει να κοπεί το χρέος, πρέπει να είμαστε συμφωνούμε σε αυτό. Διότι να αυτό κοπεί είναι μια το λύση. Χρέος. Είναι μια λύση. Να κοπεί. Ξέρετε γιατί το λέει, σας το είπα προηγουμένως. Γιατί εκ του καταστατικού του το ίδιο δεν έχει δικαίωμα να κόψει ούτε ένα ευρώ. Για πάμε παρακάτω. Αλλά για το Σόιμπλε τώρα, λίγο να συζητήσουμε. Ξέρετε, εγώ είμαι ο πρώτος που θα πω κατηγορίες κατά της Γερμανίας, αλλά άλλου είδους εγώ, γιατί έζησα εκεί. Οι κατηγορίες μου, ξέρεις, είναι ψυχροί. Είναι σαν μηχανές, δουλειά, σαν λαό, σαν, κακά και να είναι, σαν νοοτροπία. Ακούνε για τον ήλιο της Ελλάδος και είναι κομπλεξικοί.
Ναι, είναι, έχουν κάποια. Έχουν τέτοια θέματα. Ναι, έχουν τέτοια θέματα. Κομπλεξικά πράγματα. Λοιπόν, αλλά πιστεύετε στα αλήθεια ότι ο Σόιμπλε μας στοχεύει για να πάρει φτηνά τη γη μας? Πιστεύω ότι αυτοί που είναι πίσω από το Σόιμπλε. Ποιοι? Ξέρω εγώ ποιοι είναι, τα συμφέροντα, τα μεγάλα. Τα συμφέροντα. Αυτό είναι τελείως σενάριο. Που δεν είναι έχετε κανένα στοιχείο. Έχετε κανένα στοιχείο. Πρόεδρε, εδώ πουλήσαν 14 αεροδρόμια η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Στην Ξεφτύλα. Γιατί? Στην Ξεφτύλα. Γιατί? Μπαίνανε μέσα. Σας αρέσει, σας απαντήσω. Μπαίνανε μέσα. Συγγνώμη. Σαν πατριώτη, τα αεροδρόμια αυτά. 14 αεροδρόμια. Ναι, αλλά. Το λιμάνι είναι αυτά που δεν είναι το λιμάνι. Και θα μας πάρουν και το Θεσσαλονίκη. Τα αεροδρόμια. Θα μας πάρουν τα τρένα. Θέλουν να πάρουν την ενέργεια. Θα το πάρουν όλα αυτά. Το ξέρετε ότι μπαίναμε μέσα. Εντάξει. Έχουν ευθύνη οι πολιτικοί, αλλά πρέπει να υπάρξει άλλου είδους αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αν συνεχίσουν να είναι σε πούλημα της δημόσιας περιουσίας. Κύριε Λάτσο, αν συνεχίσουν να είναι υπό δημόσιο έλεγχο εταιρείες που μπαίνουν μέσα, δεν θα σωθούμε, δεν θα σωθούμε ποτέ. Bit παρά πουλά. Ο Χριστός να έρθει εδώ να μας τα δίνει. Σωστό αυτό. Αλλά 14 δρόμοι σε 1,5 δις είναι ντροπή. Ναι, θα σας είναι πω, ντροπή. Ούτε εγώ συμφωνώ. Αλλά είναι και λύση να συνεχίζανε να είναι με έλλειμμα? Όχι. Εκεί λοιπόν πρέπει η πολιτική παρέμβαση να έχει αποτέλεσμα. Πας να απολύσεις έναν, συνασπίζονται όλοι. Συμφωνούμε απολύτως να έχει όμως η πολιτική παρέμβαση αποτέλεσμα. Νίκος ναι. Ιωάννου από Ραφίνα. Ναι. Κύριε Ιωάννου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Λιάτσο, και στον αξιότιμο πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Κύριε πρόεδρε, καταρχάς θέλω να σας συγχαρώ, γιατί θεωρώ ότι είσαι από τους ελάχιστους που παράγουν πολιτικό λόγο. Πολλοί ίσως να σας θεωρούν πολιτικά αφελή. Δεν πιστεύω ότι είστε πολιτικά αφελείς. Απέναντίας πιστεύω ότι έχετε εξακριβώς ή πού ακριβώς έγκυται η αδρανή σμάζα του συστήματος. Και έχετε αντιληφθεί ότι το σύστημα αυτό είναι πραγματικά πανίσχυρο. Θα σας υποβάλω ένα ερώτημα, το οποίο ξεκινά ως εξής. Συμφωνώ εν μέρη με την... με το λόγο σας ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια οικουμενική κυβέρνηση Εβραίου πέλματος, όπως η Ομοσπονδιακή Γερμανία. Αντιληφθείτε όμως ότι η Ομοσπονδιακή Γερμανία έχει μια εθνικά κατευθυνόμενη πολιτική, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή τα κόμματα τα οποία αντιπροσωπεύονται στο Κοινοβούλιο δεν έχουν μια εθνικά προσανατολισμένη στρατηγική. Προσωπικά σαν Έλληνας, που μου θεωρώ τιμή μου που μου δίνετε το δικαίωμα να ομιλώ απευθείας μαζί σας, αποδέχομαι και ενστενίζομαι μία παραδοχή, ότι στο νέο γεωπολιτικό και... Ελάτε στο ερώτημα, γιατί θα ξενυχτήσουμε έτσι. Το ερώτημα. Να είναι γρήγορο και καθαρό ερώτημα για να απαντάει ο πρόεδρος. Το ερώτημα είναι το εξής. Ναι. Θεωρώ, αγαπητέ κύριε πρόεδρε, ότι η σημερινή ποδηγετούμενη Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τη γερμανική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία ποντάρει την επιβίωσή της μέσα σε ένα νέο δημιουργούμενο πολικό κόσμο, συλληλασία της Ελλάδος και στη γενοκτονία του ελληνικού λαού. Ευχαριστούμε πολύ. Επομένως αυτό να μην το συμμερίζεστε. Πώς το σχολιάζετε? Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ιωάννου. Καλό σας βράδυ, πρόεδρε. Αυτό περίπου συμπίπτει με την άποψη που διατυπώσατε εσείς. Αυτό. Συμφωνώ με τον κύριο Ιωάννου. Ότι πάνε να φτηνίνουν τα οικόπεδα εδώ για να τα πάρουν τσάμπα. Ναι. Όπως λέτε. Ναι, είναι φανερό, ολοφάνερο αυτό. Νομίζω. Είναι ολοφάνερο. Έτσι πιστεύω αυτό. Εγώ. Μπορώ να κάνω λάθος. Και θα πάρει ο Σόιμπλε οικόπεδα εδώ. Όχι ο Σόιμπλε προσωπικά. Ποιος? Οι διάφοροι όμιλοι, οι επιχειρηματικοί, τα συμφέροντα τα μεγάλα. Τα hedge funds, αυτά τα funds που θα έρθουν και θα αγοράσουν τα δάνεια. Ναι. Να σας το πω διαφορετικά. Εγώ έχω δάνειο, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει. Ναι. Όλοι έχουμε από ένα δάνειο. Θα αγοράσουν από τις τράπεζες στο 20% της αξίας τα δάνεια. Αυτό τι είναι? Είναι κανονικό πράγμα αυτό? Συγγνώμη, τα εκείνητα έχουν χάσει το 60% της αξίας τουλάχιστον. Δεν το ξέρω. Σε όλες τις ζώνες της χώρας, ναι. Στα τουριστικά, όταν ακούσω ότι τριάρισαν 7.000 και 8 στην Κυψέλη. Στα τουριστικά. Τριάρι στην Κυψέλη κάνει 8.000. Ναι. Καλά, τώρα πάμε στο ακραίο. 150. Πάμε στο ακραίο. Αλλά στα ωραία νησιά μας δεν έχουν πέσει πάρα πολύ οι τιμές, για παράδειγμα. Στα ωραία νησιά μας. Γιατί υπάρχουν κάποιοι τρελοί και πάνε και τα αγοράζουν ηθοποιοί. Είναι συγκεκριμένο ο λόγος που διατηρούνται κάποια των ακινήτων. Μόνο τα παραλιακά. Εσείς, πρόεδρε, με τα hedge funds και με αυτή τη λογική που θα έρθουν να τα πάρουν τα κοράκια, τα λεγόμενα, έτσι τα λέει ο ελληνικός λαός. Τα κοράκια να πάρουν δηλαδή τα δάνεια στο 20% της αξίας του, το βρίσκεται κανονικό πράγμα? Και αν είναι έτσι, γιατί όχι, δεν μου λέει εμένα η τράπεζα, έλα εσύ πάρ το ελληνικό δάνειο στο 20% ή και στο 25%. Θα σας πω ποια είναι η άποψη Ένωσης Κεντρών. Ναι. Για την πρώτη κατοικία,
να μην επιτραπεί ούτε να πουληθεί, ούτε να διοχετευτεί σε φανς, τέτοια όπως τα είπατε, να μην διοχετευτεί. Για την πρώτη κατοικία, στα στεγαστικά. Όμως, ναι, ναι. Μόνο για αυτούς που είναι σε αδυναμία λόγω ανεργίας. Βλέπετε, όντως, λόγω ανεργίας δεν έχουν εισοδήματα. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται. Απλά προσπαθώ και να σας απαντήσω. Παρακαλώ. Σας τα λέω όλα μαζί. Το συντηρμό μου. Παρακαλώ. Λοιπόν, και λέω ότι όσοι χάσαν τη δουλειά τους θέλουν να προσταθευτούν. Η πρώτη κατοικία γενικώς θέλουν να προστατευτεί. Θέλουν να προστατευτεί. Από εκεί και πέρα όμως, το να έχεις δύο και τρία σπίτια και να μην πληρώνεις κανένα. Όχι αυτό. Αν έχεις λεφτά πάντα. Ναι, όχι, και να μην έχεις λεφτά. Λέτε τον κακοπληρωτή. Πήρες τρία σπίτια. Τον επαγγελματία κακοπληρωτή. Πήγες στην καλή εποχή γιατί είχες διπλές συντάξεις. Και πήρες τρία σπίτια. Και τα τρία να τα κρατήσω αυτού νου. Αλλά αυτό είναι το η μειοψηφία βέβαια. Εγώ μιλάω για την μεγάλη. Έστω και τη μειοψηφία να πούμε ότι. Καλά, αυτό είναι μια άλλη περίπτωση. Την πρώτη κατοικία να συμφωνήσουμε, να προστατεύσουμε την κάτι. Την πρώτη κατοικία. Και αυτό να το οχυρώσουμε νομικά. Να μην κινδυνεύει ούτε έναντι Γερμανών, ούτε έναντι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ναι, αυτό λέω. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Γιατί αν πάμε να τα προστατεύσουμε όλα, θα χάσουμε στο τέλος όλα. Μάλιστα. Είμαι αυτή τη άποψη. Αλλά όσον τώρα αφορά για το Σόιμπλε, χωρίς να θέλω να τον στηρίξω. Βλέπω το επιχείρημα. Μια μακρινή συμπάθεια. Συμπάθεια, ναι, βλέπω. Θα δείτε. Τον θα συμπαθείτε, δείτε, νομίζω. Αν είναι συμπάθεια. Ναι. Στην Ελλάδα δηλαδή έγινε μόνο αυτό να θέλουν. Γιατί δεν το κάνανε αυτό στην Ισπανία. Οι κακοί Γερμανοί, γιατί φαντάζομαι και στη Γερμανία θα τους ενδιέφερε να τα οικονομήσουν, ναι. Οι όπισθεν του Σόιμπλε κρυπτόμενοι. Θα θέλανε και την Ιταλία. Παντού να... θέλουν. Παντού. Ναι, παντού. Παντού θέλουν. Ναι. Δηλαδή... Εμάς βρήκαν στην πιο αδύναμη θέση. Στην πιο αδύναμη θέση. Δηλαδή μήπως κάνουμε ένα, δηλαδή, λάθος οπτικής την αδυναμία μας να κάνουμε μεταρρυθμίσεις και να φτιάξουμε την οικονομία μας σωστά. Αυτό που λέει η Λαγκάρ. Ότι δεν έχουμε αναλάβει ως πολιτικός κόσμος εδώ τις ευθύνες μας. Τις στρέφουμε προς τον Σόιμπλε. Γιατί είναι, δεν μπορεί να απαντήσει, Γερμανός είναι, δεν θα κάτσει να κάνει διάλογο. Μάλιστα. Μαζί μας. Και να του πούμε εσύ ρε κλέφτη Σόιμπλε, εσύ ήρθες να μας τα ισοπεδώσεις όλα για να τα πάρετε οι φίλοι σου τσάμπα. Γιατί αν είχαν τέτοια αρπακτική διάθεση, κύριε Σόιμπλε. Με είπατε και Σόιμπλε. Συγγνώμη κύριε Λάτσο. Θα το έκαναν και κάπου αλλού. Εδώ διάλεξαν, δηλαδή εδώ τελειώνει ο καπιταλισμός. Είμαστε τόσο πλούσια χώρα που οι ισχυροί της γης ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν την Ελλάδα αρπάχτε, αυτή έχει το χρήμα. Μάλιστα. Δεν είναι λίγο υπερβολή, δεν είναι μετάθεση της πραγματικότητας. Έτσι φοβάμαι. Εγώ σας είπα την αίσθησή μου και γιατί επιμένουν όλοι οι ξένοι κάντε μεταρρυθμίσεις. Ναι. Εδώ ένας έφορος. Για να πάρουν τα δανεικά τους πίσω. Για να πάρουν τα δανεικά τους πίσω. Ένας έφορος, ξέρετε, που με εκμυστηρεύτηκε. Ναι. Εφοριακός. Ναι. Έφορος όμως, όχι εφορία. Άλλο εφοριακός. Ναι, ναι, ναι. Έφορος. Που έχει την ευθύνη του καταστήματος. Της εφορίας. Ενός εκ του μεγαλύτερου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ναι. Μου είπε ότι δεν έχω κόσμο να κάνω ελέγχους. Κύριε Λεβέντη μου. Φέρτε μου από τη διαθεσιμότητα που φεύγουν από οπουδήποτε που τους βγάζετε σε διαθεσιμότητα να είναι μόνο πανεπιστημιακής μορφώσεως. Φέρτε μου εδώ άλλα 50 άτομα. Θα τους μάθουν αυτοί που έχω να κάνουν τη λάτζα, δηλαδή τα ΦΠΑ, αυτά τα ούτως ή άλλως που μπορεί ένας αν είναι του γυμνασίου ή αν του πανεπιστημίου, ώστε αυτούς που έχω να τους στρέψω να ψάξουν τη φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Αλλά εδώ με αυτούς μόνο που έχω. Που ούτε τους πολίτες δεν φτάνουν να δέχονται, πώς θα μαζέψω φόρους. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Το ακούσατε αυτό. Τα άκουσα πολύ καλά. Και ούτε αυτό δεν κάνουν. Ενώ ισχυρίζονται ότι κυνηγούν, αφήνουν τον έφορο. Και θέλω να μας πείτε μετά για. Με άδεια desks στα γραφεία του. Τώρα έχω ένα μήνυμα που ήρθε από ένα φίλο μου, το φίλο μου τον Πέτρο. Ναι. Εάν. Αλλά δεν απαντήστε τώρα, απαντήστε μετά τις διαφημίσεις. Παρακαλώ. Εάν το φορολογικό σήμερα επιτρέπει επενδύσεις. Αυτό όχι βέβαια. Έτσι, αλλά δεν αυτό είναι, οι επενδύσεις δεν είναι μόνο λόγω φορολογικού, είναι λόγω της ευάλωτης κυβέρνησης. Λόγω της, λέτε, έτσι, της πολιτικής ρευστότητας. Ναι, αν το 153 γίνει 240, θα δείτε τι ωραία. Λοιπόν, περιμένει ο κύριος Γιάννης από το Περιστέρι, ο κύριος Δημήτρης Καριώτης από Βάρη. Μετά τις διαφημίσεις, δύο λεπτά, θα βγείτε να κάνετε τις ερωτήσεις στον πρόεδρο. Διαφημίσεις. Όσοι επικοινωνήσατε φίλες και φίλοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για να δώσετε βοήθεια στον κύριο Σταμάτη, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αύριο και με email και με τηλέφωνα. Κυρία Γιολάντα Σταματοπούλου, αύριο θα επικοινωνήσουμε
και θα σας φέρουμε σε επαφή με τον άνθρωπο αυτό. Να δούμε λίγο το πρωτοσέλιδο της Κόντρα Νιούς που θα βρουν οι τηλεθεατές μας το πρωί στα περίπτερα. Εάν φύγουμε εμείς και φύγει και η Αγγλία, διαλύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκλογές Αλέξη, εάν συνεχίσουν τους εκβιασμούς ή το κογλήθη, σε απόγνωση ο λαός δεν αντέχει άλλα βάρβαρα μέτρα, είναι το πρώτο θέμα. Σε περίπτωση κατά την οποία Αγγλία και Ελλάδα εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε το λεγόμενο ευρωπαϊκό οικοδόμημα θα πάει για διάλυση, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο γενικευμένης χρεοκοπίας. Γιατί οι ξένοι τοκογλήφοι θα πρέπει να σταματήσουν τους εκβιασμούς προς την Ελλάδα, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν περνάνε και το μόνο που καταφέρνουν είναι να ρίχνουν νερό στο μήλο της Λαγκάρντ, που επιδιώκει τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, ο Μάρτιν Σούλτς, που έγκαιρε έχει αντιληφθεί τον κίνδυνο από τα διάφορα παιχνίδια που παίζονται, κάλωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να δώσουν όρκο. Τους Ευρωπαίους ηγέτες να δώσουν όρκο πίστης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενδεχόμενη έξοδος της Αγγλίας από την Ευρωζώνη. Σε συνδυασμό με μια νέα κρίση χρέους στην Ελλάδα, θα προκαλούσε παγκόσμιο οικονομικό σεισμό. Άλλο θέμα, να μπλοκάρουν οι εισαγγελείς τα λεφτά που έχουν βγάλει έξω τα λαμόγια που έκλεβαν το Άλτερ. Και λέει τους υπευθύνους, σύμφωνα και με το παραπεμπτικό βούλευμα που έχει εκδοθεί, Κώστας Γιαννίκος, Κατερίνα Γιαννίκου, Θανάσης Αθανασούλης, Γιώργος Βαλσαμίδης. Πόσο ο Γεωργάκης μαγείρεψε το μνημόνιο στα όρθια με το Στροσκάν, μέσα σε μια κουζίνα στον Νταβός. Ανοίγει ο δρόμος για επενδυτικά έργα 5,6 δις από το πακέτο Γιούγκερ. Ο ΑΕΔ πρόγραμμα για 728 θέσεις απασχόλησης για ανέργους. Θερμό μήνυμα Ολάντ, η Γαλλία στηρίζει την Ελλάδα. Και το άρθρο της Contra News στην πρώτη σελίδα έχει τίτλο «Πάνω από 100 εκατομμύρια έχουν φάει τα λαμόγια στο Άλτερ. Παρακαλείται ο Υπουργός Διαφάνειας κύριος Παπαγγελόπουλος να διατάξει έρευνα σε βάθος». Συνεχίζεται, φίλες και φίλοι, το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τη μεγάλη κλοπή στο Άλτερ, για κάτι για το οποίο τονίζει και φωνάζει από το 2003 ο Γιώργος Κουρίς, ο οποίος έχει στείλει και επιστολή για βαθύ οικονομικό έλεγχο στο Άλτερ και στον σημερινό πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, κύριε Πρόεδρε, που έχουμε. Θα πάμε αμέσως στην επόμενη γραμμή. Θα πάμε στον κύριο Γιάννη από το Περιστέρι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μπορείτε να ρωτήσετε ένα ερώτημα σύντομο, παρακαλώ, στον κύριο Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, ναι, θα μου επιτρέψετε όλα αυτά που λέτε να μην σας πιστεύω. Διότι με τις δύο ερωτήσεις μου που θα σας κάνω, θέλω να μου πείτε τη θέση σας καθαρά τώρα εδώ δημόσια. Πρώτον, γιατί δεν, ο μισθός που θα πληρωθούν οι βουλευτές σας και εσείς το επόμενο μήνα, γιατί δεν το καταθέτετε στο παρακαταθλητικό και δανείων υπέρ των φτωχών, αφού τόσο πολύ ενδιαφέρεστε για τους φτωχούς και τις δεύτερες συντάξεις, τα δικά σας λεφτά, γιατί δεν τα 3.500 που είπατε πριν, να τα καταθέσετε στο παρακαταθλητικό και δανείων. Αυτή είναι η πρώτη καλή πράξη που θα πιστέψω ότι κάτι έχετε στο μυαλό σας. Καλό. Αυτό είναι το ένα. Δεσμευτείτε δημόσια ότι μπορεί να το κάνετε. Το δύο τώρα. Γιατί επιμένετε από την πρώτη μέρα τόσο πολύ για την οικουμενική κυβέρνηση, που αυτό με κάνει να αμφιβάλλω για τη δημοκρατία που πιστεύετε, διότι πριν 5 μήνες είχαμε εκλογές, ψηφίσαμε. Όποιον ψηφίσαμε, εγώ δεν σας ψήφισα ποτέ. Και θα σας ψηφίσω αν με καλύψετε σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Λοιπόν, γιατί επιμένετε σε οικουμενική, αφού ξέρετε ότι 6 χρόνια τώρα δεν έχει γίνει καμία επένδυση. Ο στόχος των δανειστών, που είστε υπέρ των δανειστών περισσότερο παρά υπέρ του λαού εσείς, είναι να μας αφομοιώσουν, να μας πάρουν όλη την υπερουσία, όλες τις δομές που έχουμε, να μας εξαντλιώσουν και να μας έχουν με 300 και 400 ευρώ το μήνα. Αν εσείς μπορείτε να ζήσετε με 300-400 ευρώ το μήνα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Άρα, η οικουμενική που λέτε, κύριε Πρόεδρε, και πέστε μου τώρα δημόσια, είναι κρύπτη πονηριά πίσω στο μυαλό σας. Διότι θέλετε να περάσετε όλα τα μέτρα, να ξεπουλήσετε όλη την περιουσία της Ελλάδος χωρίς πολιτικό κόστος. Και εσείς δεν πρέπει να το κάνετε που είσαστε καινούριος αυτό. Έπρεπε από την αρχή να είσαστε περισσότερο με το λαό και λιγότερο με τους δανειστές. Κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Έχουν ενδιαφέρον και τα δύο ερωτήματα που έχετε βάλει. Θα ακούσετε τώρα τις απαντήσεις του Πρόεδρου. Ναι. Ο κύριος Γιάννης επιμένει στην τακτική που εξέφρασαν και πιο πριν οι δύο τηλεθεατές. Τώρα έγινε τρίτος. Ότι ήρθανε να μας φάνε την περιουσία οι Γερμανοί και ότι βουλγαροποιούν την Ελλάδα για να τα οικονομήσουν αυτοί. Αν βουλγαροποιηθεί η Ελλάδα, πρώτον θα χάσουν και οι Γερμανοί, γιατί θα πάρουν πίσω τα δις που έχουν δώσει. Έχουν δώσει κάποια δις μέχρι στιγμής. Από μια Ελλάδα
που δεν θα σηκωθεί όρθια, δεν θα πάρουν τίποτε πίσω. Χάνουν όλα τους τα λεφτά. Να εξηγούμεθα. Δεύτερον, υπάρχουν οι κοινωνικές εκρήξεις που μπορεί να συμβούν και αλυσιδωτά να μεταδοθούν και εις άλλους λαούς. Τρίτον, σας είπα το επιχείρημα ότι αν όντως θέλανε να τα οικονομήσουν, θα βρόντιζαν ανάλογο κλίμα να δημιουργηθεί και στην Ισπανία. Να δημιουργηθεί και είπατε στην Ιταλία, ναι, στην Ισπανία, είπατε αυτό. Και όμως το προλάβανε. Ναι. Άρα, εγώ είμαι πεπισμένος, γιατί είμαι πολιτικός και μελετώ σε βάθος το κάθε τι, σε βάθος, είμαι πεπισμένος ότι οι ξένοι έχουν αρχίσει και στενοχωριούνται, γιατί δίνουν λεφτά σε μια οικονομία που δεν θα σηκωθεί ποτέ, που δεν κάνει μεταρρυθμίσεις. Και φοβάμαι ότι δεν θα κουραστούν και δεν θα μας τα δίδουν επάπειρο. Ναι. Και όταν μας εγκαταλείψουν οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι και οι πάντες, τότε θα δούμε και πέσουμε σε ανθρωπιστική κρίση να μας στέλνουν ζάχαρη και αλεύρι, γιατί ξέρετε όταν ο Τσίπρας στις 12 Ιουλίου του 2015 πήγε έξω, του είπανε δύο λύσεις υπάρχουν. Ή το μνημόνιο ή η ανθρωπιστική κρίση. Έχουμε ζάχαρη, έχουμε αλεύρι. Μάλιστα. Έχουμε πανοφόρια, έχουμε κουστούμια παλιά, second hand, δεύτερο χέρι. Έχουμε πολλά πράγματα. Και τότε φοβούμενος και ο ίδιος στη φυλακή πήγε και υπέγραψε. Μάλιστα. Και ας έλεγε 5 χρόνια ότι θα συντασχίσει όλα με ένα νόμο και ότι θα βάλει τον νότο κόντρα με τον βορρά. Και δεν τα δημόσαστε την επιχειρηματολογία. Λοιπόν, έγινε προβότηση απευθείας ο Τσίπρας, όχι, απλά είδε το λάθος του εκείνη τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας, αλλά τι φοβούμε τώρα, ότι οι υπόλοιποι είναι σκληροί. Φοβούμε ότι και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνουν δύο τεινά. Υπάρχουν 5-6 σκληροί ένθεν και ένθεν που έχουν όμως δύναμη, οι οποίοι οι μεν του Τσίπρα του λένε, αν κάνεις οικουμενική, παραδίδεις την εξουσία. Δείχνεις αδυναμία. Οπότε τελειώσαμε, ξεφτυλιζόμεθα. Εις δε το Μητσοτάκη του λένε οι αντίστοιχοι σκληροί. Ας τον Τσίπρα να καταρρεύσει, εμείς θα έρθουμε. Γιατί βάζει να βάλεις χέρι. Ναι. Όμως θα υπάρχει Ελλάδα για να έρθουνε. Ναι. Λοιπόν, δεν σύμφωνο με την άποψη ότι... Έχει μια λογική αυτό που λέτε. Ναι, δεν σύμφωνο με την άποψη ότι οι κακοί ξένοι, εμάς τους πάρα πολύ καλούς Έλληνες, ήρθαν να μας πάρουν τις περιουσίες. Και θα δείτε στο τέλος, μετά από 10-15 χρόνια, όταν ελπίζω να έχει ηρεμήσει λίγο το κατάσταση πνεύμα, να έχει ομαλοποιηθεί. Και οι αγορές να μας έχουν ξαναδεχθεί. Ναι, τότε θα στενοχωριούνται όσοι επιχειρηματολόγησαν εναντίον της Ευρώπης. Για σε 15 χρόνια θα μπορούμε να βγούμε σε αγορές. Τότε ελπίζω να είναι λίγο πιο. Να έχει τελειώσει πια. Ή του ύψους ή του βάθους. Θα κουραστούμε πια να το παίζουμε και ύψος και βάθος. Τώρα, το άλλο σκέλος ερώτησης για το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Ο κύριος τώρα προφανώς ψήφισε ένα άλλο κόμμα, είπε. Δεν ψήφισε ένα άλλο. Γιατί δεν πάει στο κόμμα εκείνο να ζητήσει τους μισούς μισθούς και να έρχεται στην Ένωση Κεντρών? Γιατί προφανώς έχει διαπιστώσει ότι η Ένωση Κεντρών θέλει να βοηθήσει τον κόσμο. Που εσείς εκδηλώσατε. Ναι, το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον. Λοιπόν, αντί λοιπόν να πάει στο κόμμα του, να βαρέσει την πόρτα απ' έξω, να πήγαινε κερατάδες, ο Λεβέντης είπε κάτι. Να δώσουν τους μισούς μισθούς. Εσείς τι κάνετε, ρε το Μάρια, αντί να το πει, έρχεται και λέει σε μένα, γίνει Ιεραπόστολος. Ναι. Δώσε τα μισά και οι άλλοι να παίρνουν λάκερα. Μάλιστα. Να παίξω το βλάκα. Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να το κάνω και αυτό πάνω στην τρέλα μου. Η Όλγα η Καλατζή, συνάδελφός μου, φως, βγήκε με κάμερα, ναι, και έκανε γκάλωπ για σας. Μάλιστα. Τι θέλει να σας ρωτήσει ο κόσμος κτλ. Μάλιστα. Κύριε Καλογερινέ, Ζαχαρούλα Ψαρού, συνταξιούχος του ΙΚΑ. Για να δούμε τι λέει στον κύριο Λεβέντη. Θέλω να ρωτήσω, το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο της μειώσης των συντάξεων θα τις ψηφίσει? Όχι, αφού δήλωσα, μπορούσα να ψηφίσω. Όχι. Αυτό ρώτησε και ο Γερμανός πρέσβης. Αν του λείψει, καταρχάς άμα πιάσει 153 δεν με χρειάζεται. Ναι. Έτσι, το ζήτημα είναι αν δεν πιάσει. Αυτό ρώτησε ο πρέσβης και του είπα του πρέσβη όχι, τώρα θα πω ναι. Δημήτρης Βλάμης, συνταξιούχος ναυτικού. Άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα λέει τώρα. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Για μένα το λέει, για ναι, ναι, για σας το λέει. Άλλα, λέει. Άλλα λέει, λέγατε προεκλογικά, αλλά τώρα. Εσείς τι λέτε, ότι είστε σταθερός. Ακριβώς τα ίδια λέγα. Λέτε τα ίδια ακριβώς. Δηλαδή έλεγα οι πολλές συντάξεις να γίνουν μία, μα σας τα είχα πει και εσάς. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Έλεγα επίσης. Όχι, εγώ παίζω τις ερωτήσεις, εσείς απαντάτε. Έλεγα, κύριε Μιλιέ, ναι, ότι
Οι πολλές συντάξεις θα γίνουν μία, οι πλούσιοι να χάσουν τελείως τη σύνταξή τους και πλούσιος είναι έχουν 3.000 ευρώ από ενίκεια ή από τόπους. Το είπατε στην αρχή. Ναι. Οι βουλευτές να κοπεί η σύνταξή τους, είναι 900 τέως βουλευτές, να κοπεί εντελώς γιατί παίρνουν και από δικηγορία. Να κοπεί λοιπόν η σύνταξη των βουλευτών. Λέω επίσης να εντοπίσουμε τους αργόμισθους, γιατί κρύβονται μέσα στους δήμους, στις 10 στο δημόσιο, κρύβονται αργόμισθοι που κοιτάνε μόνο το ρολόι από το πρωί. Και ο μισθός τους αυτουνώνε είναι στράφη. Μάλιστα. Και οι ξένοι λένε, αν θέλετε να σας πω τι λένε, που εγώ το δέχομαι πολύ άσχημα σαν Έλληνας, ότι στον ιδιωτικό τομέα έχετε στρέψει όλη τη θυσία. Το δημόσιο τι ιερές αγελάδες είναι αυτές. Το είπα και του Βεντζέλου και λέει, λιγόστεψε 300.000 λέει στα 5 χρόνια. Μα είναι αυτοί που συνταξιοδοτήθησαν. Μάλιστα. Δηλαδή ο Βενιζέλος λέει μείωση του δημόσιου τομέα, αυτούς πήραν σύνταξη. Δεν εννοούσα μόνο αυτούς. Εγώ εννοούσα να εντοπίσουμε τους αργόμισθους. Αυτούς που είναι χαραμοφάιδες, κομματόσκυλα και κακώς λαμβάνουν μισθό. Σπύρος είναι φαντάρος. Ο κύριος Σπύρος, για να δούμε τι λέει. Ο φίλος μας ο Σπύρος. Κύριε Λεβέντη, πιστεύετε ότι θα γίνετε πρωθυπουργός? Και άμα γίνετε, τι θα αλλάξετε στην κοινωνία, στον κόσμο? Ακούστε. Νέος άνθρωπος, ναι. Και... Το να γίνει πρωθυπουργός ένας άνθρωπος είναι και θέμα τύχης. Ναι. Εγώ έχω σπουδάσει και έχω τη μόρφωση και έχω τα προσόντα να γίνω, αλλά το κατά πόσον θα γίνω είναι θέμα του λαού. Ναι. Να το προτείνω εγώ. Τα συμφέροντα σίγουρα δεν με θέλουν. Δεν είμαι δικός τους. Σε ρώτησε μέσα λέτε, στο ΣΕΒ. Η διαπλοκή δηλαδή. Ναι, βρέθηκα μέσα στο ΣΕΒ. Πάντως... και τους είπα. Ναι. Τους είπα. Δεν είμαι εναντίον του πλούτου, αλλά θα μου επιτρέψετε να δηλώσω ότι είμαι με το φτωχό κόσμο. Ρώτησαν τι κόμμα είναι ένα κεντρών, όλο ο ΣΕΒ. Ναι. Και ακούστε τι τους είπα. Δεν είμαι και εναντίον σας, δεν σας έχω εχθρούς, γιατί χρειάζεται και εργοδοσία. Στους βιομηχανούς θα είπα. Ναι, στους βιομηχανούς. Αλλά θα μου επιτρέψετε να έχω κάνει την επιλογή μου, είμαι υπέρ των φτωχών. Και με κοιτάζουν, σου λέει, μέσα εδώ ήρθες να δηλώσεις ότι είσαι υπέρ των φτωχών. Ναι, ότι λοιπόν, δηλαδή με θεωρήσαν δηλαδή και βλάκα που στο άντρο τους μέσα. Τους είπατε αυτό το, τους είπα αυτό το πράγμα. Ναι. Κύριε Δημήτρη Καριώτη από περιοχή Βάρης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Εμίλια. Ένα ερώτημα γρήγορο για να έχετε μια απάντηση. Βεβαίως. Καλησπέρα κύριε Βασίλη μου. Εμείς νομίζω γνωριζόμαστε από το 1990 που ήμουν στο κόμμα σας, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω κάποια ερωτήματα. Ένα θα κάνετε, ένα για να προλάβει ο κόσμος. Έστω, ωραία, έστω και ένα. Παρακαλώ. Το ερώτημά μου είναι σχετικό και με τη διαφωνία μου πλέον που έχω φύγει από το κόμμα του κύριου Βασίλη. Ναι, ναι. Και είναι αυτή η αιμονή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτήν την Ευρώπη. Και πραγματικά, αγαπητέ μου Βασίλη, αυτή την Ευρώπη ονειρευτήκαμε? Πες μου πραγματικά, με όλη την αγάπη που σου έχω, γιατί ξέρεις ότι δεν έχω δόλο απέναντί σου. Γιατί αν είχα, δεν θα ερχόμουν από το 90. Σας αγαπάω, δεν έχω πρόβλημα. Τα δύσκολα χρόνια, όμως πες μου πραγματικά, αυτή την Ευρώπη ονειρεύτηκες? Ακούστε, υπερασπιζόμενος το ευρώ και την Ευρώπη, πήρα 4%. Δηλαδή, και τώρα υπολογίζω να πάρω 10-12. Τι σημαίνει αυτό? Ότι την Ένωση Κεντρών την ψηφίζει ένα κοινό που έχει συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα πτώχευσε από Έλληνες πολιτικούς με λανθασμένες επιλογές. Δεν μπορούμε να ρίχνουμε έξω τις ευθύνες. Πρέπει την Ελλάδα να διορθώσουμε. Και εσείς νομίζετε ότι φταίει το ευρώ? Με τέτοιους πολιτικούς που είχαμε τα τελευταία 50 χρόνια, με οποιοδήποτε νόμισμα, δολάριο, πετσέτα, δεν ξέρω, δινάριο, θα πτωχεύαμε κύριε Δημήτρη. Το καταλάβατε. Δεν φταίει το νόμισμα. Φταίει ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που όλοι θέλαν να μπουν στο δημόσιο, να τα οικονομήσουν και να ζήσουν έτσι. Χωρίς να δουλεύουν. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο, είναι επαγγελματίας οδηγός. Να δούμε τι λέει για τον κύριο Λεβέντη. Ναι, ναι. Κύριε Λεβέντη, θα συνεργαζόσετε με τον Πασόκ? Με τον Πασόκ δεν γίνεται και το είπα και στη γεννήματά. Τη στενοχώρησα, κύριε Λιάτσο, και το. Όχι, και τον άλλο, το Θεοδωράκη. Και το Σταύρο το Θεοδωράκη. Θα σας πω γιατί. Γιατί εγώ αγωνίστηκα επί 35 χρόνια εναντίον ενός δικοματισμού, εναντίον ενός συστήματος. Ναι.
το οποίο σύστημα με χλέβασε, με είπανε γραφικό. Διάφορα. Και κάνανε, λέγανε χαμένη ψήφος. Απαξιωτικά πράγματα. Απαξιωτικά. Ναι. Αν εγώ τώρα που μπήκα και πήρα αυτόν τον κόσμο και που τώρα τον αυξάνω, πιστεύω, τον κάνω 7, 8, 10, γιατί έχω. Πιστεύετε εγώ... πράγματα, κάνετε διψήφιο νούμερο. Ναι, έτσι πιστεύω. Ναι. Έτσι πιστεύω. Γιατί πιστεύω στον πολιτικό μου λόγο. Mm-hmm. Και η Ελλάδα ψάχνει για πολιτικό λόγο, γιατί μέχρι τώρα συνθήματα και ψέματα είχε. Λοιπόν, άρα λέτε ότι δεν φοβόστε και το πολιτικό κόστος, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, όχι. Εσείς τα λέτε αυτά που πιστεύετε, τα λέτε στα ίσα. Στα ίσα. Πρέπει να εγκαινιάσουμε μια περίοδο ο πολιτικός ό,τι πιστεύει μέσα του να λέει και έξω. Μακάρι να το κάνετε. Ναι. Για να ξέρουμε εμείς τι έχουμε να κάνουμε. Ναι. Εμείς οι πολίτες. Να ξέρουμε. Πιστεύω ο Λεβέντης ότι αυτό που λέει το πιστεύει. Το ερώτημα του κυρίου ήταν. Ότι αν θα συνεργαστείτε με το Πασόκ. Ναι. Πιστεύω ότι αν πάω λοιπόν και συγκοληθώ με το Πασόκ, του σώπα τη γεννήματά, θα έχω προδώσει αυτόν τον κόσμο. Γιατί ενώ τον πήρα. Ότι πρόδιδε το Πασόκ τον κόσμο, τώρα θα τον γυρίσω. Άστε. Σε αυτούς που χθες έλεγα προδότες. Λογική τοποθέτηση. Ναι, δεν μπορώ. Ακούστε μία αρχιτέκτονα, την Αθηνά, τι λέει για σας. Παρακαλώ, κύριε Καλοκαιρινά. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει από εδώ και πέρα? Σημαντικό ερώτημα, απλό, καθαρό. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει από εδώ και πέρα? Πιστεύω ότι μπορεί να καταφέρει ο Τσίπρας να μείνει λίγο καιρό ακόμη. Ναι. Ότι θα πέσει περί το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους. Θα πέσει. Θα πάμε σε εκλογές και αυτό που ζητώ τώρα η οικουμενική θα γίνει αμέσως μετά. Με ποιον πρωθυπουργό? Πάλι με τεχνοκράτη, γιατί ο Κυριάκος θα βγει πρώτος. Ναι. Αλλά θα πάρει 130. Γιατί ναι. Εντωμεταξύ. Με τον Κυριάκο συνεργάζεστε εσείς? Αποκλείεται. Αποκλείεται. Θα του προτείνω και κοινού να πάρει και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Γιατί σας είπα, αισθάνομαι ότι η Ελλάδα χρειάζεται 240. Θα επιμείνετε δηλαδή σε αυτή τη θέση. Μα για να έρθουν επενδύσεις. Αλλιώς, αν πάω μόνο με τον ένα ή μόνο με τον άλλον, δεν έχει νόημα. Αφήστε με από την αίσθηση που έχω ότι αυτό λείπει και δεν έρχονται επενδύσεις. Είναι καθαρή θέση. Είναι καθαρή θέση. Ειρήνη Αντωνίου, συνταξιούχος Εθνικής Τραπέζης. Ποια λύση βλέπεις στο προσφυγικό? Έτσι, δηλαδή, πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν όλοι αυτοί οι πρόσφυγες, ας πούμε, που είναι στην Ιδωμένη? Ναι, όχι με αστυνομικά μέτρα. Όχι με βία. Αισθάνθηκα άσχημα όταν άκουσα την Μπακογιάννη στο Λίδρα, ναι, και είπε απουσίαζε το κράτος. Εκεί δηλαδή που έγινε η αψημαχία μεταξύ Σκοπιανών και προσφύγων. Απουσίαζε το κράτος. Λέει, τι ήθελε η κυρία Μπακογιάννη, δεν μας εξήγησε να κάνει η αστυνομία ντου? Μάλιστα. Να σκοτωθεί και κόσμος. Πιστεύω ότι λίγος καιρός άμα περάσει θα συνειδητοποιήσουν και οι πρόσφυγες ότι μένοντας εκεί είναι άσκοπο. Είναι. Και θα πάνε σε οργανωμένα μέρη να μην είναι. Βασίλης, βέβαια, δεν πρέπει να κόβουν τις γραμμές, το σειρμό, το εμπορικό. Ναι, έχω μεγάλη μεγάλο ζημιά, παράπονο, γιατί έχουν λέει 20 μέρες mm-hmm. να πάνε εμπορεύματα από το σειρμό. Έχουμε σειρμό. Και δρόμους κόβουν. Ναι, μπαίνουν στην Εγνατία, στην Εθνική. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μάλιστα. Εκεί να βάλω αστυνομία να προστατεύσει την ελεύθερη διέλευση των τρένων, αυτό θα το έκανα. Αλλά όχι ντου με ΜΑΤ και σε 11.000 να σκοτωθεί κόσμο. Και στον Πειραιά και στην Ιδωμένη. Ναι. Αυτοί που λένε πού είναι το κράτος, να μου πούν τι θέλουν, να βαρέσει η αστυνομία. Απόστολος είναι άνεργος, ο φίλος μας ο Απόστολος. Θα ήθελα να κρατήσει το στυλ που έχει, μάλλον τη θέση που έχει, και να μην κάνει ψηφοθυρία. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να κάνει ψηφοθυρία θα εξαφανιστεί. Αυτό που μας είπατε μόλις πριν, ότι αψηφάτε το πολιτικό κόστος και λέτε... Εγώ λέω πάλι να κοπούν... Ακούστε, γιατί είναι πολύ λέω, να συγχωνευτούν οι τρεις συντάξεις σε μία. Χάνω αυτούς που είναι... Που έχουν τρεις συντάξεις. Ναι. Αυτό ναι. Έτσι, Αναστασία... Λέω να βρεθούν οι αργόμισοι στο δημόσιο. Άρα χάνω ένα κοινό δημοσίων υπαλλήλων που κρύβεται εκεί μέσα. Δηλαδή αυτομάτως ζητώντας κάθαρση σε ένα τομέα χάνεις και τον αντίστοιχο αριθμό ψηφοφόρων. Πάμε σε μια καθαρίστρια, εργαζόμενη καθαρίστρια, η κυρία Αναστασία Τριανταφύλου. Παρακαλώ. Αν πιστεύει αυτά που λέει κάθε φορά. Καλό ερώτημα. Επειδή λέω τα ίδια κάθε φορά, ναι, δεν λέω, σταθερά, αν έλεγα κάθε φορά άλλα, ναι, θα είχε λόγο το ερώτημα της κυρίας. Παναγιώτης, ιδιωτικός υπάλληλος. Να τους αλλάξει τα φώτα όλους. Να τους αλλάξετε τα φώτα όλους. Εντάξει. Να τους αλλάξετε τις φώτα. Δεν έχω πρόθεση να αλλάξω φώτα. Έχω πρόθεση να μείνω σταθερός εις όσα λέω. Επιμένω ότι αν δουν οι Έλληνες μια σταθερή πορεία ευρωπαϊκή, θα αναγκαστούν και οι ξένοι να μας σεβαστούν.
Θα δείτε πόσο μετά θα ξαναγαπήσει η Ελλάδα την Ευρώπη. Εγώ σαν Βασίλη Λευκοστόλ... Η Ευρώπη δεν μας αγαπάει πάντως. Αυτή είναι η αίσθηση. Αφήστε το τι κάνει. Καλώς. Είναι η δική σας αίσθηση, εκτίμηση, εγώ τη σέβομαι. Ναι. Θα ξαναδείτε ότι ο Λεβέντης, θα δείτε μάλλον ότι ο Λεβέντης θα καταφέρει να ξαναγαπήσει η Ελλάδα το ευρώ και την Ευρώπη. Ευσταθία Παλαιοχωρίτη είναι άνεργη. Άνεργη. Ευσταθία Παλαιοχωρίτη. Το 2010, βάσει μνημονίων, κατασχέθηκαν όλα τα κόμματα μέσα στη Βουλή. Είναι κατασχεμένοι όλοι οι μηχανισμοί του κράτους. Να μας εξηγήσει τι κάνει. Γιατί το κάνει, ποιο είναι το νόημα που τα κάνει όλα αυτά, εφόσον είναι όλοι οι μηχανισμοί του κράτους κατασχεμένοι. Τι κατασχέθηκε, δεν το καταλαβαίνω. Οι μηχανισμοί του κράτους, λέει. Με τα μνημόνια. Δηλαδή ότι μας κυβερνάει το μνημόνιο. Αυτό εννοεί, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Μας κυβερνάει το μνημόνιο. Και ήθελα προηγουμένως, δεν με αφήσατε εκείνη. Παρακαλώ, ναι. Σας έχω διαβάσει πολλές φορές. Είδατε το 2018, ναι. Λένε οι Ευρωπαίοι να έχουμε 3,5 πλεόνασμα. Ναι. Λέει το ΔΕΛΤΑ ΕΝΤΑΦ 1,5. Ναι. Αν έχουμε μικρό πλεόνασμα, ξέρετε ποιο θα είναι. Το αποτέλεσμα, να κρατήσει πιο πολύ το μνημόνιο. Τώρα το μνημόνιο έχει υπογραφεί μέχρι το 2018. Ναι. Το 2018. Αν κάνουμε μικρό πλεόνασμα, μικρό, ένα μισή, ναι. Πάει άλλα 4 χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή όσο χαμηλώνουμε το πλεόνασμα, μπορεί να τη βγάζουμε λίγο πιο ήρεμη, αλλά διαιωνίζεται το μνημόνιο. Μακραίνει το δίτη, ναι. Η θέση του μνημονίου στη χώρα. Δηλαδή καλύτερα να τσιτωθούμε 2 χρόνια, αλλά να τσιτωθούν οι έχοντες. Όχι ο φτωχός Κοσμάκης. Εδώ είναι οι έχοντες. Το είπαμε. Αυτό το σημειώσαμε και στο πρώτο μέρος. Ο Τσίπρας κάνει το λάθος που έκανε τη Νέα Δημοκρατία οριζοντίως να τσιτώνει πολύ φτωχό κόσμο. Αυτό είναι ανέντιμο. Έχω δύο. Και τον ψήφισε και ο απλός κόσμος. Ο φτωχός. Ασφαλώς τον ψήφισε. Ναι. Τον κύριο Τσίπρα τον ψηφίσαν και δεξιοί και φτωχοί από όλες τις τάξεις. Τους οποίους καλεί τώρα να πληρώσουν. Οι οποίοι είχαν απογοητευτεί πλήρως από το δικοματισμό που λέτε και εσείς το δικοματισμό Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Λοιπόν, έχω ακόμα δύο ανθρώπους συμπολίτες μας. Κύριος Δημήτρης Συνταξιούχος, για να δούμε τι λέει. Ο κόσμος σκέφτεται ποιους να ψηφίσω, τους ψεύτες που μας κυβερνάνε ή αυτούς που όταν θα πούν θα τους ψηφίσουμε και θα βγουν στην κυβέρνηση θα μας πούνε ψέματα πάλι. Η καρέκλα της εξουσίας είναι φτιαγμένη από τη βέργα της Κίρκης. Όποιος κάθεται πάνω γίνεται γουρούνι. Σκληρή τοποθέτηση, ναι. Αλλά με βάση αλήθειας μεγάλη. Με την παραδοχή ότι το πολιτικό σύστημα τα τελευταία 40 χρόνια ναι. Πάει συνεχώς σε νέες προδοσίες, σε νέους γύρους. Ενώ υπόσχεται βελτιώσεις, πάει σε χειροτερεύσεις, έχει δίκιο ο κύριος. Και εγώ αν ήμουν έτσι ένας άνθρωπος και με έβρισκα μια τηλεόραση, κάτι τέτοιο θα έβρισκα να πω. Αν ήθελα να κάνει και, αντίκτυπο να έχει. Και ο τελευταίος που πήρε η Όλγα η Καλατζή στο ρεπορτάζ που έκανε είναι ο κύριος Βασίλης Βάλιος, άνεργος κι αυτός. Και ξέρετε, πολλοί από αυτούς που ρωτάνε είναι άνεργοι. Ναι. Πρόεδρε, το επισημαίνω. Βασίλης Βάλιος, λοιπόν, άνεργος. Πάλευε τόσα χρόνια να μπει μέσα στη Βουλή. Τελικά το κατάφερε τώρα μαζί με βοήθεια αλωνών. Και παρουσιάστηκε τώρα στη Βουλή λέγοντας ότι θα. Θα μου επιτρέψει ο κύριος, πώς τον είπατε, Βάλιο. Ο κύριος Βασίλης Βάλιος. Όταν είμαι εκτός εξουσίας, μόνο απόψεις μπορώ να πω. Δεν με αφήνει να πω και τίποτα άλλο. Ναι. Δηλαδή, ξέρετε, λέω, μιλάει η ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει ένα κεντρό, μιλάει. Και στο τέλος αποφασίζουν οι κυβερνώντες, οι 153. Και τα πιο σοφά πράγματα να πει ένα κεντρό, την απόφαση την παίρνει η πλειοψηφία, το 153. Άρα τι, μόνο δικτατορία θέλει να κάνω ο φίλος μου. Πώς περάσατε εδώ στην εκπομπή σήμερα, απόψε? Θαυμάσια, ειδικά έτσι. Απαντήσατε σε όλα. Και ήταν πολύ ωραίο, μου άρεσαν οι τηλεθεατές και οι ακροατές. Ακόμη και η αιμονή κάποιων. Ναι. Στο θέμα ότι οι κακοί, οι ξένοι που ήρθαν να μας πάνε τις περιουσίες φτηνά. Ακόμη και η αιμονή κάποιων με ικανοποίησε, γιατί φαντάζομαι μου έδωσε την ευκαιρία να απαντήσω. Να απαντήσω ότι. Αν, ας πούμε, ο παπισμός είναι κακός, θα είναι κακός για όλους. Δεν μπορεί να είναι κακός για έναν. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό θέλω να προβληματιστεί ο κόσμος. Αν βέβαια εμείς κάναμε τις μεταρρυθμίσεις που ζητούνται, εφόσον τις κρίνουμε σωστές, έτσι. Αν κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις, φοροεισπρακτικό σύστημα, ασφαλιστικό να κόψουμε τις πρόωρες συντάξεις. Δεν μπορεί να βγαίνουν στα 40.
Αυτό συμφωνούμε όλοι. Την αλήθεια. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ναι, ακόμη και αναπηρία, για να βγει τα επιδόματα αναπηρία. Άμα είναι ανάπηρο άλλο. Ναι, είναι μερικοί που τα παίρνουν κακώ. Αν τα παίρνουν κακώ, ναι, να μην τα δίνουμε. Με μέσον. Αλλά υπάρχουν τα ιατρικά, άνθρωποι. Οι ιατρικέ γνωματεύσει ουχή και έχετε τόσο. Δίκιο σε ένα βαθμό, ναι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που, ναι, έχουν πραγματικό, ναι, πρόβλημα. Μετά είναι οι συντάξει χειρία. Ναι. Οι συντάξει χειρία να μείνουν όταν όμω τα εισοδηματικά κριτήρια είναι μικρά. Όταν ένας έχει και νίκια, έχει και τέτοια, έχει και λεφτά και παίρνει και την άλλη σύνταξη, να παίρνει και την άλλη. Λοιπόν, δηλαδή κάπου, πρόεδρε, έχουμε υπερβολή. Ακούστε με, έχω το πιο δύσκολο ερώτημα στο τέλος. Ναι. Το κράτησα το πιο δύσκολο ερώτημα για να έχω την απάντηση. Παρακαλώ. Επειδή πιστεύω ότι έχετε το θάρρος. Είχατε υποσχεθεί ότι στο εξάμεινο θα αλλάζαν οι βουλευτές. Ναι. Δηλαδή, μόλις συμπληρωνόταν το εξάμεινο, ναι, το είχα όντως. Ο βουλευτής θα άλλαζε. Mm. Γιατί λοιπόν εκεί έχουμε εντός εισαγωγικών κολοτούμπα του Λεβέντη στη συγκεκριμένη δέσμευση που είχε προεκλογικά? Δεν έχουμε καθόλου κολοτούμπα. Εξηγήστε το. Ζήτησα από όλο το κόμμα να καταλάβει. Εγώ καταρχάς πρώτη φορά μπήκα στη Βουλή. Ναι. Δεν είχα εικόνα Βουλής. Σωστό. Δηλαδή ακριβώς το κοινοβουλευτικό έργο, τι σωστό, σημαίνει. Σωστό. Τι μπορεί ο ένας τον πρώτο μήνα, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον έκτο, τον δωδέκατο. Δεν το εγνώριζα. Λοιπόν. Και τώρα βλέπω ότι οι βουλευτές της πρώτης σειράς, δηλαδή οι εκλεγέντες. Ναι. Τώρα αποκτούν εμπειρία. Να κοινοβουλευτική εμπειρία. Επερωτήσεις, ερωτήσεις. Για να λειτουργούν στο κοινοβούλιο. Ναι, 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 ναι. Τώρα, αν τώρα εγώ τους κόψω γιατί έδωσα το λόγο μου, θα έχω συνέχεια βουλευτές άπειρους που θα μπαίνουν μέσα που θα, και θα είναι ένας κοινοβουλευτής χωρίς βουλευτές. Αυτό, αν ήταν υπόσχεση προς την κοινωνία. Δεν το είχατε σκεφτεί λοιπόν. Α, όχι εδώ. Ακούστε, ακούστε. Έκανα λάθος. Α, μπράβο, και εγώ είμαι παραδοχή. Από τους πολιτικούς που έχω το θάρρος. Εγώ δεν είμαι δογματικός. Αυτό είναι να... πολύ θετικό. Ναι. Λοιπόν, λέω, το λάθος. Αν ήταν υπόσχεση προς το λαό, θα έκοβα το λαιμό μου να την τηρούσα όσο κόστος και αν είχε. Δηλαδή μια υπόσχεση, λαέ, θα κάνω αυτό. Αν είναι όμως, αν, για επειδή θέμα... όμως είναι ένα δικό μας θέμα. Είχατε παρεκάλεσα από... τους άλλους. Είχαμε σε από υποψηφίους ένας με στενοχώρησε και μετά με πήρε και μου ζήτησε και συγγνώμη ότι συνεχίζει και πειθαρχεί. Λοιπόν, νομίζω ότι έγινε μια ειλικρινής συζήτηση, διόρη. Εγώ έδωσα πολύ χώρο στους τηλεθεατές μας και με τον Γκάλοπ για να παίρνετε απευθείας τις ερωτήσεις και να εισπράτετε και κλίμα από την κοινωνία άμεσα. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την και παρουσία μου επιτρέψατε να εκθέσω τις απόψεις μου. Θα χαρώ πολύ. Πολύ περήφανος. Ένα... Αυτό ζητούσα πάντα στη ζωή μου. Διάλογο και ελευθερία λόγου. Και δημοκρατία και στο διάλογο. Και μου επιτρέψατε εις όλα να πω τις απόψεις μου. Κύριε Πρόεδρε... Και το ίδιο, αν σας θερμοπαρακαλώ κάτι, το ίδιο να κάνετε και με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και με τα άλλα κόμματα, οσοδήποτε μικρά, δώστε τους μικρόφωνο. Το προσπαθώ. Εκεί αν έχουν περιεχόμενο θα το αναδείξουν. Αν δεν έχουν θα χάσουν. Μην νομίζετε ότι πας εμφανιζόμενος ωφελείται. Οφειλείται ο έχων περιεχόμενο, κύριε Μίλη. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ θερμά. Τη χάρηκα την σημερινή συζήτηση. Να είστε πάντα καλά, κύριε Πρόεδρε. Θα τα ξαναπούμε. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Θα συναντηθούμε τηλεοπτικά στις 12 το βράδυ. Το πρωί, όπως κάθε πρωί, στα περίπτερα, Contra News. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.